Καλή σας μέρα. Καλό Σάββατο. Δεύτερος καφέ, Σάββατο 29 Νοεμβρίου. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους, αλλά και είναι και η Παγκόσμια ημέρα αγοραστικής αποχής. Εντάξει, τις δέχομαι τις Παγκόσμιες ημέρες έτσι να υπάρχουν, αλλά και η αγοραστική αποχή μέσα στη σημερινή κρίση θα ήταν ενδεχομένως ό,τι χειρότερο. Λοιπόν, άκου, Χάρη Καλούδη, καλημέρα. Καλημέρα. Ξέσπασε σε κλάματα η αρετή της ο Χατζοπούλου μόλις βγήκε από τη φυλακή ύστερα από 2,5 χρόνια, αλλά για τον πατέρα της ούτε λέξη. Λογικό. Άσελε, θα τα πούμε οι δυο μας κάποια στιγμή. Συμβαίνουν αυτά. Ξέφυγε αγρίως ο συνήθως σεβάσμιος Γιώργος Παπαδάκης και χωρίς δεύτερη κουβέντα αποκάλεσε στον αέρα τον Άδωνη Γεωργιάδη Γελίο, ο οποίος προηγουμένως τον είχε αποκαλέσει περιπεκτικά Στάλιν. Και αυτά συμβαίνουν. Και αυτά συμβαίνουν. Όλα τα δέχεσαι, έτσι. Το Βενιζέλο που βρίσκεται στην Άγκυρα. Και είπε για τα τζαμιά ότι πρέπει να. Δεν ξέρω τι είπε. Α, το έχεις να πει. Αν έχεις εσύ κάτι να πεις, έχει καλώς. Εγώ ξέρω ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός πολλών και διαφόρων βρίσκεται στην Άγκυρα. Και θα έβλεπε, τον είδε, δεν ξέρω, τον Ερντογάν, τον είδε, εγώ τον Κουμπάρο. Εγώ ξέρω, έχω εδώ πέρα ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη στο κανάλ ΣΕΝΚ 5, ξέρω πώς το λένε, το οποίο είπε ότι για μας όχι μόνο ένα τζαμί, είπε ο κ. Βενιζέλος, για μας όχι μόνο ένα τζαμί, αλλά και η μουσουλμανική, η οθωμανική κληρονομιά στην Ελλάδα είναι μέρος της εθνικής μας κληρονομιάς και ως πρώην Υπουργός Πολιτισμού είμαι σε θέση να επαναλάβω πως η αναστήλωση και η προβολή των οθωμανικών και μουσουλμανικών, δηλαδή ξέρει τη διαφορά, ναι, και μουσουλμανικών μνημείων στην ελληνική επικράτεια είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Των οθωμανικών ποιών? Οθωμανικών και μουσουλμανικών τι? Μνημείων. Μνημείων, δηλαδή μνημείων. Και τις καμπυλέδες τους οθωμανικούς. Όλα, χαμάμ και τα λοιπά. Ναι. Εντάξει, κατάλαβα. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα όχι μόνο για την πολιτιστική πολιτική μας και την πολιτιστική κληρονομιά μας, αλλά και για την τουριστική βιομηχανία μας, την οποία αυξάνουν το ΦΠΑ. Θα τα πούμε συνέχεια. Λοιπόν, ο κύριος Στρατούλης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μιλάει για άτσαλη πολιτική κολοτούμπα, σχολιάζοντας τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Άτσαλη πολιτική κολοτούμπα. Κοίταξε εδώ πέρα, όπως θα πούμε. Ο κύριος Στρατούλης το είπε αυτό. Ο κύριος Στρατούλης το είπε. Εγώ θα σου πω ότι, όπως θα πούμε σήμερα, η κυβέρνηση έχει να επιλέξει μεταξύ ενός πολύ κακού, ενός άθλιου και ενός χείριστου σεναρίου. Α, ωραία. Δηλαδή, ό,τι και να επιλέξεις δηλαδή, ο Σταύρος, ο Σταύρος Θεοδωράκης συνεπώς ορθώς μας αποκάλεσε τον πιο ασθενικό κρίκο της Ευρώπης. Ναι, ο Σταύρος. Ο Σταύρος. Πριν το αλλάξει, μετά το αλλάξει. Όχι, όχι, είναι η τελευταία του δήλωση. Α, τελευταία δήλωση. Λοιπόν, το Πιπεράτσι πότε θα πέσει. Είχαμε, το αλλάξει τώρα. Είχαμε παρέμβαση εισαγγελέα, για όσους δεν το γνωρίζετε, για έλλειμμα 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, παρακαλώ πολύ, σε δημοτική επιχείρηση στο Λαγκαδά. Απίστευτο. 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Μία δημοτική επιχείρηση στο Λαγκαδά. Κλίτσα ψεύτικη δηλαδή, που θα λέει ο Ψινάκη. Κοίταξε λοιπόν, ανάμεσα στις δαπάνες του το Ελληνικό Κοινοβούλιο, κυρίες και κύριοι, αγόρασε ούτε λίγο ούτε πολύ 142,5 χιλιόμετρα χαρτί υγείας. Το μισό τη. Τόσο του βγήκε. 142 πάει. Κάτσανε και το μετρήσανε με τη μεζούρα. Λοιπόν. Και ένα σοβαρό τώρα, τον κίνδυνο απώλειας του εξαμήνου λόγω των επαναλαμβανομένων καταλήψεων επισημαίνει η κοσμήτωρας της νομικής σχολής. Έχουμε, κυρία Αδαβατζή, μια μικρή άνοδο θερμοκρασίας. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε μια μικρή άνοδο. Θα προλάβουμε να. Εσείς είστε κρυωμένοι, τα χάλια σας είστε. Ναι, λίγο. Άρα λοιπόν δεν ρωτάω το σωστό άτομο. Λοιπόν, εντάξει, ελπίζω για αυτός ο καιρός που είναι, έχει ανέβει η θερμοκρασία και δεν κάνει πολύ κρύο να με βοηθήσει να αναρρώσω γρήγορα. Λοιπόν. Και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε ανάλογες θερμοκρασίες σχετικά υψηλές, γύρω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, όσον αφορά στις υπόλοιπες ειδήσεις, δεν ξέρω αν θέλετε. Όχι, δεν θέλω. Όχι, θέλω την ολοκλήρωση της τραγωδίας στο Ανθοπολείο στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι βρέθηκε. Με λίγα λόγια, γιατί πια το έχει πληροφορηθεί ο κόσμος. Πολύ σοβαρά τραυματισμένος ο δράστης της ένοπλης επίθεσης, θα μπορούσαμε να πούμε, σε Ανθοπολείο στην Τούμπα. Να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Νωρίς το πρωί. Αυτοπυροβολήθηκε ή αυτοπυρπολήθηκε? Τελικά αυτοπυροβολήθηκε, γιατί βρέθηκε στο υπόγειο του Ανθοπολείου με δύο τραύματα σοβαρά στο λαιμό. Αφού βέβαια. Η υπάλληλος ήταν τελικά η κόρη του ιδιοκτήτη, ήταν η σύζυγός του ή λάθος πληροφορίες? Γιατί μέχρι στιγμής αυτές έχω ακούσει για αυτή την είδηση 15 διαφορετικές εκδοχές.
Ποια είναι η πραγματικότητα τελικά? Μέχρι στιγμής αυτή την πληροφορία έχουμε ότι είναι η σύζυγός του. Η οποία είναι σε βαριά κατάσταση στο νοσοκομείο. Και οι δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, με τραύματα στο κεφάλι η γυναίκα, με τραύματα στο λαιμό ο δράστης αυτής της επίθεσης. Μάλιστα. Ας προς το παρόν θα δούμε τι θα έχουμε μετά. Χάρια, πες μου, ξαναγυρνάνε τα σενάρια επιστροφή στη Δραχμή. Ναι. Όπως σου Σωστό, είπα... Το έγραψε, κάποιος το έγραψε, τη ξένη εφημερίδα... Πάρα πολύ, New York Times, άπαντες πλέον μιλούν για επιστροφή, για άτακτη χρεοκοπία, επιστροφή στη Δραχμή, φυγή κεφαλαίων στο εξωτερικό, τα πάντα έχουν ανοίξει πλέον και πάλι όλα τα σενάρια. Βέβαια, να πούμε ότι εμείς είμαστε συνηθισμένοι 4 χρόνια σε τέτοια εκβιαστικά σκηνικά και τέτοιες εκβιαστικές καταστάσεις. Όμως αυτή τη φορά πρέπει να σας πω ότι η είδηση είναι μία. Για πρώτη φορά στη ζωή του όμως, ο κύριος Βενιζέλος βγήκε από συνάντηση και δεν έκανε δήλωση. Αυτό εκλήφθηκε από όλους. Και μιλάω για χθες το βράδυ μετά τη συνάντηση με τον κύριο Σαμαρά. Αυτό εκλήφθηκε από όλους σαν μήνυμα ότι κάτι πραγματικά πάει στραβά και κάτι πάει πολύ στραβά. Πιθανώς όχι, δεν είχε κάτι να πει. Δεν ήθελε να το πει αυτό που είχε να πει. Προφανώς δεν ήθελε να πει αυτό το οποίο είχε να πει. Αυτό το οποίο ξέρουμε εμείς τώρα τι είναι. Οι δανειστές επιμένουν σε 3-4 πράγματα. Το πρώτο και σημαντικό που θέλω να επισημάνω είναι ότι θέλουν να πάρθει πίσω συνολικά η ρύθμιση των 100 δόσεων ή 72 αντίστοιχα. Αυτοί έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται. Το διάβασα κι εγώ και γέλαγα. Είναι μου πεις, πάνω... πρώτη φορά είναι που γελάς. Όχι, αλλά ήδη έχει αρχίσει να εφαρμόζεται. Έχουν υπαχθεί ήδη σε 100 δόσεις. 40.000 οφειλέτες έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους. Έχουν πληρώσει λοιπόν, θυμηθείτε το αυτό. Θυμηθείτε το αυτό, διότι σας το είχαμε πει από την αρχή ότι δεν είναι σίγουρο, ακόμη και αν εφαρμοστεί. Και μερικοί μας περιγελούσαν χάρη. Λοιπόν, ναι. Είμαι υποχρεωμένος πλέον έλεγαν αυτά ούτε, τα πράγματα να τα λέω. Ναι. Διότι εμείς έχουμε υποσχεθεί στον κόσμο ότι αυτό το οποίο ξέρουμε και θεωρούμε ως σίγουρο το λέμε στον κόσμο και κάποιοι λένε, κοίταξε να δεις, λένε ότι τους κατέβει στην Κλάρα. Παρ' όλα αυτά, να το πάλι. Λοιπόν, το πρώτο που ζητάνε είναι αυτό. Την συνολική απόσυρση και όχι την επανεξέταση όπως γράφεται. Το δεύτερο που ζητάνε είναι αύξηση στους μειωμένους συντελεστές του ΦΠΑ. Μειωμένους συντελεστές σε ΦΠΑ έχουμε στα νησιά με την αιτιολογία ότι δεν μπορεί η πλούσια Μύκονος να ανοίγει μπουκάλι σαμπάνιας με 1.000 ευρώ κόστος. Μπαίνεις εσύ τώρα σε άλλα. Όχι. Σου λέω ακριβώς το τι έχει υποθεί. Και για αυτά τα πράγματα τα οποία λέγονται υπάρχουν υπεύθυνοι, υπάρχουν άνθρωποι, Έλληνες, επαγγελματίες οι οποίοι συνεργάζονται απολύτως με την Τρόικα και δίνουν συγκεκριμένα στοιχεία. Συγκεκριμένοι άνθρωποι. Το ακούσατε αυτό. Για να μην πω και το χώρο του τουρισμού και τρελαθούμε τελείως. Ο κύριος Χάρης Καλούδης, ο οποίος δεν χρήζει κομπλιμέντων, είναι από τους εγκυρότερους αναλυτές. Άσχετο αν έχει και καταφέρει με τη συμπεριφορά του να συγκεντρώσει και έχθρες και αντιπαλότητες. Γι' αυτό ακριβώς και τρέχουν και λένε, άκουσες τι είπε πάλι ο Καλούδης. Πρόσεχε. Αλλά αυτό μη σε πτωεί. Μη σε πτωεί. Ακούσατε τι είπε. Ότι οι ξένοι έχουν. Συγκεκριμένους. Καρφιά. Υπάρχουν καρφιά. Ναι, από το εσωτερικό και από κύκλους από ανθρώπους που παίρνουν αποφάσεις και είναι μέσα σε διοικητικά συμβούλια ή στελέχη και ξέρουν τι γίνεται. Οι οποίοι αντί να φροντίζουν για τα ελληνικά συμφέροντα πάνε και μας καρφώνουν. Τον εαυτό τους καρφώνουν πράγματα. Βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ο ΦΠΑ λοιπόν ζητά να αυξηθεί ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ. Και υπάρχουν 2-3 νησιά βεβαίως, τα οποία αποτελούν και το σιτοβολόνα της τουριστικής βιομηχανίας, γιατί θρέφουν όλη την Ελλάδα εν ολίγης, αλλά υπάρχουν και άλλα 3.000 νησιά, τα οποία δηλαδή με τον ήδη ισχύοντα ΦΠΑ και δεν αντέχουν. Εν πάση περιπτώσει, ζητούν λοιπόν αύξηση μειωμένων συντελεστές. Αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Νέα μείωση των συντάξεων. Αυτά λοιπόν όλα τα οποία ζητούν. Είναι απόρρια του νέου μνημονίου, το οποίο λέγαμε ότι θα... Ναι. Που λέγεται, πώς λέγεται το νέο μνημόνιο? Συνεννόηση. ECCL. Α, ναι, ναι. Είναι σαν πτυχίο αγγλικών. Τι είναι? Σαν πτυχίο αγγλικών. Α, σαν πτυχίο αγγλικών. ECCL, ECDL. Πολύ καλά. Ναι, μόνο από αυτό που δεν είναι πτυχίο, αυτό είναι οριστική ληξιαρχική πράξη θανάτου.
Τώρα, εδώ πέρα, αυτό το οποίο προκαλεί την εντύπωση και πρέπει να το πούμε, είναι το εξής, ότι από προχθές την Παρασκευή, ο κύριος Σαμαράς ξεκίνησε ένα κύκλο επαφών, τηλεφωνικών επαφών, με όχι μόνο την Τρόικα, αλλά με σχεδόν όλους τους ηγέτες και όλους τους. Το άκουσα, δεν το λένε επισήμως, αλλά δεν το διαψεύδουν. Είναι πραγματικότητα. Αυτό το λέει το Μαξίμου. Και δεν μας λένε και με ποιους, ας πούμε. Έχει μιλήσει με τον Γιούγκερ, έχει μιλήσει με τον Ντράγκη. Καλά, με αυτό μιλάει κάθε μέρα όμως. Ναι, έτσι ήξερα εγώ. Όχι. Πλέον με την κυρία Λαγκάρντ, ας πούμε, έχει γίνει συνομιλία. Με τη Λαγκάρντ δεν μίλησε. Και θα σου πω γιατί δεν μίλησε. Όχι. Τι λέει το ρεπορτάζ, γιατί δεν έχει μιλήσει με τη Λαγκάρντ. Έχει μιλήσει με την κυρία Μέρκελ, η οποία εξατλεί όλο το προτεσταντικό μένος που διακατέχει τους Γερμανούς για τιμωρία. Αυτό είναι στο DNA τους. Δεν ξέρω αν είναι μόνο οι Άραβες που αυτομαστιγώνονται, ας πούμε. Πρέπει να είναι και οι Γερμανοί σε αυτή τη λογική. Η Μέρκελ, λοιπόν, δεν ακούει τίποτα, τον στέλνει, τον παραπέμπει στο Σόιμπλε. Τι έχει δημιουργηθεί? Έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα. Επειδή η έξοδος της Πορτογαλίας και το πρόβλημα που ακολούθησε η Πορτογαλία συνέχεια απέτυχε, ο κύριος Σόιμπλε πήγε στην κυρία Καγκελάριο και της είπε: είδες, οι φίλοι σου οι Πορτογάλοι απέτυχαν, θα αποτύχουν και οι φίλοι σου οι Έλληνες. Πότε είχε φιλικά σήματα η κυρία Μέρκελ, δεν το ξέρω αυτό. Όταν ήταν στην Ανατολική Γερμανία. Στο απότατο παρελθόν, ξέρω, σε κάποια άλλη ζωή, κάπως αλλιώς, δεζαβιού κτλ. Και τη λέει: άστος θα τους χειριστώ εγώ όλους αυτούς. Μας χειρίστηκε καλά, εντάξει. Μας χειρίζεται καλά, ναι, δεν υπάρχει θέμα. Το πρόβλημα λοιπόν τώρα που υπάρχει στο Μαξίμου είναι ότι ναι, γίνανε τηλεφωνικές επικοινωνίες. Η στάση είναι εντελώς αρνητική. Και εδώ πέρα τώρα αυτό το οποίο προσπαθούν να αναλύσουν είναι: τελείωσε ο πολιτικός μας χρόνος και άρα πρέπει σιγά σιγά να πηγαίνουμε, ή κάτι άλλο παίζεται? Υπάρχει βέβαια και ένα τρίτο σενάριο, το οποίο φαίνεται... Το χειρότερο είναι αυτό, γιατί είπες το καλό, το κακό, το χειρότερο εδώ και το πολύ χειρότερο. Η κυβέρνηση πραγματικά έχει να επιλέξει μεταξύ ενός πολύ κακού, ενός άθλιου και ενός χείριστου σενάριου. Ωραία. Τρία σενάρια που έχει να επιλέξει. Για πες να φύγει το τρίτο που ξεκίνησες, γιατί πρέπει να προχωρήσω λίγο. Το τρίτο σενάριο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι είναι ότι όλα αυτά γίνονται για να αποφασιστούν νέες μειώσεις συντάξεων, αύξηση των ορίων ηλικίας, κατάργηση όλων των επικουρικών ταμείων. Δηλαδή συγκεντρώνεται εκεί πέρα και αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ. Αυτό το τελευταίο... Κάτι θα παίρνουμε κάθε φορά που είμαστε καλά παιδιά. Ναι. Έτσι αυτό... Κάτι θα παίρνετε, μετά όμως θα πρέπει να δίνετε. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα μέτρα δεν περνάνε, λέει το ίδιο το Μαξίμου, δεν μπορεί να περάσουν για να ψηφιστούν από την Βουλή. Θα γίνει πρόβλημα. Μα πια. Το ίδιο πράγμα. Μα πια. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι έχουν απομείνει εκεί πέρα μέσα, τι άλλο να κάνουν, βρε χάρη? Κοιτάξτε, υπάρχει ένα θέμα, ακούστε. Υπάρχει μια επιστολή του Μωραΐτη, του κυρίου Θάνου Μωραΐτη, στην οποία επιτίθεται με πολύ σκληρούς υβριστικούς χαρακτηρισμούς προς τον κύριο Βενιζέλο και γενικά προς το επιτελείο του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, μιλώντας για αποκόμματα του Κολονακίου, μιλώντας για μικροκεσαρίσκους που διοικούν κτλ. Αυτό θα φέρει ρήξη μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Και θα φέρει πολύ περαιτέρω. Περαιτέρω και βαθιά. Θα πάει για σχάση το ΠΑΣΟΚ. Και μόλις έβγαλε το καινούργιο το σήμα, σχάσει. Μπαμ, μπορούμε να δούμε. Σχάσει και θυμήθηκα παλιές λέξεις σε ελληνικής γλώσσης. Δες λοιπόν και το καινούργιο σήμα, ΝΑΤΟ, Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη. Για να ξέρεις ποιο είναι το καινούργιο. Μπράβο, να τα εκατοστήσουμε, παιδιά. Αυτή είναι η νέα εμφάνιση του ΠΑΣΟΚ. Το νέο πράγμα. Ήλιο έχει. Ήλιο έχει, πράσινο έχει, ΠΑΣΟΚ γράφει. Πέντε ακτίνες και δύο μισά. Ναι, κανονικά είναι, κανονικά είναι. Έχει κολλήσει και Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη από κάτω. Διπροπάρ μπορείς να την αναφέρεις. Έλα τώρα, εντάξει, άμα αρχίσουμε να κάνουμε πλάκα με το όνομα, θα σου πω κι άλλα που έχουν κυκλοφορήσει. Θα γίνει Προοδευτική Παράταξη. Λοιπόν, προσωρινή διακοπή στα τόσα πολλά τα οποία έχεις να πεις, έχουμε και μετά να επανέλθουμε. Θέλω να σας πω ότι σήμερα έχω με δύο επαιτίους. Και με αφορμή αυτές τις δύο επαιτίους έχω βρει και δύο ιστορικά οπτικοακουστικά ντοκουμέντα. Λίγο από το καθένα θα δούμε. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1877 ο Τόμας Έντισον επέδειξε για πρώτη φορά το φωνόγραφο, το γραμμόφωνο εν ολίγης. Από τότε, εκείνα τα χρόνια, δεν υπάρχει σχεδόν κανένα οπτικό στοιχείο. Υπάρχουν όμως δείγματα από παλιά χρόνια και γραμμοφωνήσεις του 1920, του 1930. Ήταν μια σπουδαία ανακάλυψη το γραμμόφωνο, ο φωνόγραφος.
Τώρα ίσως όλα αυτά σε πολλούς ακούγονται γραφικά, αλλά μια και προχωράμε προς τα Χριστούγεννα, λίγα δευτερόλεπτα πάρτε μια μικρή γεύση για το πώς ακούγονταν τότε φωνογραφημένα, γραμμοφωνημένα, ηχογραφημένα, όπως έχουμε μάθει να λέμε, τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα. Δεν ξέρω αν ακούσατε εσείς, εμείς δεν ακούσαμε πάντως. Κοιτάξτε και αν το βρούμε το θέμα του ήχου, γιατί αυτό έχει σημασία, όχι να δείξουμε τον παλιό δίσκο και τη βελόνα που γυρνάει. Τον ήχο ήθελα να ακούσουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σας σήμερα το 1899, αυτό είναι σημαντικό οπτικό ντοκουμέντο, αλλά και αυτό τη φωνή που θα ακούσετε, ιδρύθηκε η Μπαρσελόνα, η ποδοσφαιρική ομάδα της Μπαρσελόνα, όχι βεβαίως η Βαρκελόνη, η πόλη, με το γήπεδο, το Camp Nou, που έχει χωρητικότητα 99.354 θέσεις. Είναι λοιπόν ένα ιστορικό ντοκουμέντο να το παρακολουθήσουμε. Είναι ΠΑΟΚ Μπαρτσελόνα, 1-0 είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ. UEFA, κύπελλο UEFA 1975. Περιγράφει ο Γιάννης Γιακογιάννης. Ούτε εδώ έχουμε ήχο. Α, μην μου το κάνετε αυτό το πράγμα, διότι πλέον θα σταματήσω να σας δίνω οπτικά ντοκουμέντα. Τα καταστρέψαμε και τα δύο. Πάμε στα κάλαντα. Πάμε στα κάλαντα. Να τα πούμε αφεντικό. Πέστε τα. Μην αρχίσω τώρα και σας λέω τη διαδικασία, πώς γινόταν η ηχογράφηση σε αυτούς τους δίσκους, διότι θα φάμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά η ηχογράφηση είναι του 1930 και πραγματικά είναι ιστορική. Μήπως βρήκαμε τον ήχο της Μπαρσελόνα. Λοιπόν, ΠΑΟΚ Μπαρσελόνα 1-0, 1975. Το ΕΙΡΤ το μεταδίδει, τηλεοπτικά παρακαλώ από την Τούμπα, ακούστε και θυμηθείτε το Γιάννη Διακογιάννη. Στην Μπαρσελόνα παίζει και ο Κρόιφ. Οπωσδήποτε θα βοηθήσω περισσότερο να παίζει μπροστά. Πάλι Σαράφης, πάλι Αποστολίδης, βαθιά παλιά. Πετάγει το Ασλανίδης, κεφαλιά φεύγει στον κοινό χώρο. Ο Κούδας θαυμάσιο το σουτ ψύχρεμο, η μπάλα στα δίχτυα του Μόρα. Το γκολ του Πάκου. Ενώ και ο Κούδας που πανηγυρίζει, ένα πολύ ωραίο γκολ. 1-0 λοιπόν το γκολ αυτό του Κούδα. Θεσσαλονίκη στα τελευταία λεφτά θα περάσουν ξανά στην επίθεση, θα δημιουργήσουν και άλλες προϋποθέσεις για γκολ. Δεν θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν μια-δυο μικροευκαιρίες που τους παρουσιάστηκαν. Εδώ ένα φάουλ του Ιωσιφίδη. Μια παλιά στον κενό χώρο, δεν πρόλαβε ο Κερμανίδης, έπεσε ο Μόρα, έπιασε την μπάλα. Κρόιφ τώρα για την Μπαρτσελόνα. Παλιά στον Μιγγέλη. Βγαίνει ο Γκουρίνο μπροστά. Προωθεί τον Γκουρίνο που ήταν αρκετά επιθετικό στο παιχνίδι αυτό. Αλλά στην μπάλα με τον Κούδα. Κούδα Σαράφης. Σαράφης ψάχνει και τελικά βρίσκει τον Γκουρίνο. Γκουρίνο αποφεύγει τον Μαρσιάλ. Κάνει σιρτό σουτ πολύ δυνατό και ωραία επέμβαση του Μόρα. Τελευταία λεφτά. Ισπανοί στην επίθεση με τον Μαρσιάλ. Ερέδια σε καλή θέση, σούτ από κοντά, η μπάλα στο δοκάρι του Φορτούλα, ευκαιρία για την Μπαρσελόνα να ισοφαρίσει το 85. Για τη Βοηβοντίνα, ευτυχώς χάθηκε. Οι Ιουγκοσλάβοι επιμένουν, ευκαιρία, κεφαλιά, ευτυχώς out. Προσέξτε αυτή τη φάση εδώ, μπάλα στον Παπαϊωάννη. Πάμε, φύγαμε, αλλάξαμε μέχρι και μάτς. Πραγματικά ιστορικά αυτά τα ντοκουμέντα. Να τα εκτιμούμε όταν τα βρίσκουμε. Εγώ τα εκτιμώ ιδιαίτερως, γιατί είναι πολύ, μα πάρα πολύ δυσέβρετα. Άρχισε η συνέντευξη της κυρίας Περιστέρη και των υπολείπων. Ξεκίνησε γύρω στις 11. Στο Υπουργείο Πολιτισμού. Mm-hmm.
ξεκίνησε γύρω στις 11 και 25 και δίνει συνεχώς νέες φωτογραφίες από την ανασκαφή, από όλη την εξέλιξη. Για πρώτη φορά όμως ακούσαμε από την κυρία Περιστέρη ότι αυτή η ανασκαφή ξεκινήσει το 50 από τον Λαζαρίδη. Μέχρι τώρα δεν είχε ακουστεί, υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα, αλλά δεν είχαμε σαφή ανακοίνωση από τους τώρα υπεύθυνους της ανασκαφής. Είπε και πάλι ότι δεν ξέρουμε ποιος είναι ο νεκρός και τα αποτελέσματα των ανθρωπολογικών ερευνών θα το δείξουν αυτό. Χρειάζεται μια αρκετά μεγάλη περίοδος, κάποιοι μήνες, έτσι ώστε να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Και επίσης είπε ότι είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο η αποκατάσταση του ψηφιδωτού. Γιατί πρέπει να θυμίσουμε ότι ήταν αυτό το υπέροχο ψηφιδωτό, αλλά στο κέντρο υπήρχε μια μεγάλη τρύπα όπου έλειπαν οι ψηφίδες και προχωρούν οι αρχαιολόγοι στην. Περιμένουμε. Αν βγει καμία ανακοίνωση, αν και τώρα αυτό το οποίο απασχολούσε είναι ποιος είναι ο νεκρός, αν την είχαν την πληροφορία, αν είναι μακεδονικός ο τάφος. Ούτε αυτό νομίζω μας έχει πει μέχρι στιγμής. Όχι. Θα δούμε. Περιμένουμε. Καλωσορίζουμε στο στούντιο. Τώρα μου κάτσατε ανάποδα βέβαια. Κανονικά από τον πρόεδρο πρέπει να προχωρήσω. Δίπλα στον κύριο Καλούδη, ο κύριος Βαγγέλης Παπαγιάννης, ο οποίος είναι νομικός σύμβουλος του Συνδικάτου Επαγγελματιών Περιπτερούχων, Καπνοπολών και Ψηλικών του Νομού Αττικής. Ναι, αμάν πια, τι τίτλος είναι αυτός. Μέχρι να το πούμε τελειώσαμε. Καλή σας ημέρα. Και δίπλα του βεβαίως είναι ο πρόεδρος, ο κύριος Δούκας. Και φυσικά το θέμα μας, το ευρύτερο θέμα μας είναι τι ακριβώς συμβαίνει με τον άνθρωπο που μας λέει σε όλους καλημέρα, εγώ έτσι το λέω, τον περιπτερά της γειτονιάς μας, ο οποίος ξέρει σχεδόν τα πάντα, είναι συνυφασμένος με την παρουσία του σύγχρονου μεσαίου Έλληνα, με αφορμή τα γεγονότα, το γεγονός της που έγινε στα Εξάρχεια με τα νερά και με τους ματατζίδες και τα λοιπά. Αν μπορούμε να έχουμε την αλήθεια και αν έχουμε πρόβλημα με το μικρόφωνο. Ναι, περάστε, γιατί εγώ έτσι κι αλλιώς μιλάω. Τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Πρέπει να φτιάξουμε τα μικρόφωνα. Τους ανθρώπους φέραμε να μιλήσουν. Σήμερα έχουν συμβεί με τον ήχο προβλήματα. Λοιπόν, ένα δεν είχαμε το καλησπέρα να έρχονται και ήμασταν έτοιμοι με τον Καλούδη να το τραγουδήσουμε εμείς. Δύο, δεν είχαμε το μάτς του ΠΑΟΚ, τον ήχο από το ΠΑΟΚ και ήθελα να βάλω την ελευθερία να κάνει το Διακογιάννη. Και τρία, τώρα ποιος να αντικαταστήσει τον κύριο Δούκα. Δεν αντικαθίσταται ο κύριος Δούκας. Όλα είχαν καλή κατάληξη. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Ο χρόνος μας και η διάθεσή μας δικά σας. Αρχικώς να ολοκληρώσουμε την άποψη περί του και τη γνώση περί του συμβάντος. Το βράδυ της μεγάλης συγκέντρωσης με τους ανθρώπους των ΜΑΤ που πήγαν να πληρώσουν ή δεν πήγαν να πληρώσουν, που πήγαν να πάρουν τα νερά, δεν τους δίνανε τα νερά ή τους τα δίνανε και έχω ακούσει πολλές εκδοχές και περιμένω να μάθουμε την αλήθεια. Νομίζω πέρασε αρκετός χρόνος. Ποια μπορούμε να μάθουμε. Να παρέμβω λίγο σε αυτό το θέμα και λίγο συμβηλικά. Όποια και αν είναι η πραγματικότητα, οπωσδήποτε υπήρξε μια δυσανάλογη άκομψη και μη προσυδειάζουσα σε κρατικούς λειτουργούς αντίδραση από την πλευρά των αστυνομικών. Εγώ από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η αλήθεια είναι δυσχερές να ανακαλυφθεί. Οι περιπτερούχοι, όπως ξέρετε, είναι βιοπαλαιστές. Δυστυχώς βρίσκονται στο δρόμο. Ο συγκεκριμένος συνάδελφος του κυρίου Δούκα λειτουργεί το περίπτερο σε μια πάρα πολύ δύσκολη περιοχή. Τι ξέρουμε πολύ καλά. Του είναι υποχρεωμένος, όπως και ο κάθε περιπτερούχος της γειτονιάς σε σχέση με το κοινό προς το οποίο απευθύνεται, να διατηρεί και κάποιες συγκεκριμένες ισορροπίες. Αυτό το οποίο πυροδότησε σε ένα μεγάλο βαθμό κάποιες αντιδράσεις από την πλευρά των περιπτερούχων, υπήρξαν κάποιες τοποθετήσεις από την πλευρά κυβερνητικών βουλευτών. Καταρχάς, έχουμε μια βία παρέμβαση σε ένα περίπτερο και σε κάποιους απασχολούμενους στο περίπτερο. Για όποιους λόγους και αν βρεθήκαν εκεί και υπό οποιοδήποτε καθεστώς, υπήρξε μια βίαιη παρέμβαση. Η βίαιη αυτή παρέμβαση δεν κατέληξε σε σύλληψη. Και δεν κατέληξε σε σύλληψη γιατί δεν υπήρξε αδίκημα. Η βίαιη αυτή παρέμβαση είχε κατασταλτικό χαρακτήρα, οπότε απορεί κάποιος για ποιο λόγο εκδηλώθηκε αυτή η βίαιη συμπεριφορά από την πλευρά των αστυνομικών αρχών, εφόσον δεν κλήθηκαν να καταστήλουν κάποιο συγκεκριμένο έγκλημα. Εν προκειμένου, ακόμη και αν υπήρξε άρνηση πώλησης, βεβαίως δεν τίθεται θέμα ποινικού αδικήματος όπως υπόθηκε από κάποιον κυβερνητικό βουλευτή και άκουσα,
Ούτε βεβαίως μπορούσαν οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί να αντιδράσουν κατά αυτόν τον τρόπο, διότι κατά αυτόν τον τρόπο αντιδρούν μόνο εφόσον καλούνται να αντιμετωπίσουν αξιόπινα περιστατικά. Εκεί δεν υπήρξαν αξιόπινα περιστατικά και γι' αυτόν τον λόγο η συμπεριφορά των αστυνομικών αυτών οργάνων προσυδίαζε περισσότερο σε συμπτώματα και σε συμπεριφορές οι οποίες απαντώνται στον υπόκοσμο, έπρεπε να εξηγηθούμε. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, οι αστυνομικοί δεν μπορούν να χρησιμοποιούν την ένοπλη ισχύ για τέτοιου είδους περιστατικά. Και για άλλου είδους περιστατικά, θα έλεγα εγώ, αλλά ας μην επεκταθούμε επί του συγκεκριμένου. Άρα το ζήτημα το κρίσιμο εν προκειμένου. Είπατε και είναι... κυβερνητικούς βουλευτές και μου ερεθίσατε τον κύριο Καλούδη, έτοιμος ήταν κάτι να πει. Όχι, δεν είπε. Άμα θέλει, επεμβαίνει. Να ρωτήσω εγώ στο μεταξύ. Δεν ήθελε όντως κάτι, κύριε Καλούδη, να ρωτήσετε. Λοιπόν, όχι, δεν έχει σχέση με τον κύριο Χατζηδάκη, συνεπώς δεν θα ρωτήσει τίποτα. Κύριε Παπαγιάννη, δεν μιλάω για τον κύριο Χατζηδάκη. Ναι, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, εκείνη τη στιγμή δεν ήταν ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου, ωστόσο, στο περίπτερο, έτσι δεν είναι. Ήταν... σημασία έχει, υπήρξαν απασχολούμενοι στο περίπτερο. Από όσο γνωρίζω, ήταν απασχολούμενοι στο περίπτερο και το τονίζω υπό οποιοδήποτε καθεστώς. Το οποίο προκειμένου είναι και αδιάφορο, θα μου επιτρέψετε να σας πω. Να ρωτήσω κάτι. Απλά είναι και η περιοχή, ίσως λίγο περίεργη, όπου βρίσκεται το περίπτωρο και ήταν πολλοί παράγοντες που μπορεί να οδήγησαν είτε τους όσους βρίσκονταν στο περίπτωρο, είτε από την πλευρά των αστυνομικών να προκάλεσαν αυτές τις αντιδράσεις. Ναι. Πιστεύω ότι οι αστυνομικοί, τουλάχιστον θα ήθελα να πιστεύω, έχουν την ανάλογη εκπαίδευση προκειμένου να αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε περιστατικό. Και βεβαίως, αν τοποθετήσουμε το περιστατικό στο ευρύτερο πλαίσιο του, διότι υποχρεώθηκα και εγώ και έγραψα και μια ανακοίνωση για το συμβάν, αν το τοποθετήσουμε στο ευρύτερο πλαίσιο του, υπήρξαν δυστυχώς και εκδηλώθηκαν τόσο κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης για την επέτειο του Πολυτεχνείου, όσο και στη συνέχεια, εκδηλώθηκαν αρκετές δυσανάλογες αντιδράσεις της αστυνομίας σε σχέση με όσα συνέβησαν. Μάλιστα, αυτό το οποίο τόνισα χαρακτηριστικά είναι ότι το μόνο σπασμένο τζάμι το οποίο έδειξε, είναι το πρώτο Πολυτεχνείο στο οποίο το μόνο σπασμένο τζάμι που έδειξε τηλεόραση δεν υπήρξε έργο γνωστών αγνώστων, ήταν σε μια πολυκατοικία από ό,τι άκουσα και υπήρξε έργο της αστυνομίας κατά την καταδίωξη προσώπων. Εδώ αυτά είναι και αντιλαμβάνεστε, από και αντιλαμβάνεστε, τα εξάρχεια, από και αντιλαμβάνεστε ότι ένα από τα ένομα αγαθά που προστατεύει φυσικά η ένομη τάξη είναι η περιουσία. Οποιαδήποτε αστυνομική επέμβαση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της, έτσι, ακόμη και όταν τελείται κατά την καταδίωξη ενός εγκλήματος, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της. Αυτό το έγκλημα για το οποίο τιμωρείται ο άνθρωπος αυτός είναι ενδεχομένως του τύπου ότι δεν σου πουλάω νερό. Ποιο έγκλημα είναι αυτό? Ενδεχομένως μπορεί να μην του το είπε και έτσι. Ή δεν ξέρω. Όχι. Για πείτε μου, κύριε Δούκα. Αφήνω εγώ να ολοκληρώσω ο νομικός σύμβουλος, ο οποίος το τοποθετεί σε μια νομική και πολιτική βάση, αλλά εγώ θα πω μόνο τα γεγονότα. Όπως τα γνωρίζω και έκανα. Και ειδική αυτοψία στον συνάδελφο μου τον Γιάννη. Ο Γιάννης δεν. Καταρχάς, το περίπτερο είναι 24 ώρου βάσεως λειτουργίας. Έτσι, στα εξάρχεια μέσα, στην κεντρική πλατεία. Ο συνάδελφος μου, ο Γιάννης, και επιτρέψτε μου, δεν θέλω να αναφέρω επίθετα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, ό,τι θέλετε. Πήγα, τον βρήκα. Του λέω, Γιάννη, πες μου την αλήθεια. Τι έχει συμβεί? Είχε ένα ρεπατζή μέσα στο κουβούκλιο και ένα φίλο του ρεπατζή απ' έξω. Οι αστυνομικοί προκλήθηκαν σε πρώτη φάση. Τα λέμε ρεπατζής, είναι ο εργαζόμενος ο οποίος αντικαθιστά ο υπάλληλος, τον μόνιμο εργαζόμενο όταν αυτό παίρνει το ρεπό του. Μαζί με την οικογένειά του. Μήπως κάποιος δεν ξέρει, δεν φαντάζομαι, αλλά. Όχι, βέβαια, πιστεύω να το ξέρω. Ο φίλος λοιπόν του υπαλλήλου που ήταν μέσα στο κουβούκλιο, όταν πήγε ο αστυνομικός και πήρε, οι αστυνομικοί και πήραν τα νερά, πήγανε μπροστά και είπανε πόσο κάνουν. Ο φίλος λοιπόν απ' έξω προκάλεσε και είπε την εξής κουβέντα. Αυτό το περίπτερο σε μπάτσους νερά δεν πουλάει. Από εκεί ξεκίνησε η πρόκληση. Εγώ εκείνο που καταδικάζω είναι τη συμπεριφορά του φίλου, το έτσι, αλλά από την άλλη καταδικάζω για τους αστυνομικούς που δεν κρατήσαν την ψυχραιμία τους. Γιατί βρισκόντουσαν σε μια περιοχή. Έχετε το, σε επεισόδια, το καταλαβαίνω. Όχι, μισό λεπτό, γιατί άκουσα και τον κύριο συνήγορο. Ναι. Εντάξει, δεν υπάρχει εκπρόσωπος της αστυνομίας εδώ πέρα να απαντήσει. Έχω όμως πάρα πολλές φορές βρεθεί και έχω καλύψει επεισόδια και πρέπει να σας πω ότι η συμπεριφορά πολλές φορές, δηλαδή και εμείς που τα καλύπταμε, ήταν προκλητικότατη έως άθλια. Απάνθρωποι. Των αστυνομικών. Και, όχι των αστυνομικών, κάποιων συγκεκριμένων επαγγελματιών, όπου μπαίνανε μπροστά δημιουργίες και ομάδες των ΜΑΤ να τους προστατεύσουν από πλιάτσικο και κάνανε σαν να θέλουνε το πλιάτσικο.
Και αυτό που λέτε είναι σωστό. Όμως. Όχι, να το επεκτείνουμε μισό λεπτό. Γιατί εδώ πέρα έχουμε βάλει. Μισό λεπτό. Έχουμε βάλει μπροστά αυτά τα παιδιά των 700 ευρώ, τα οποία παίζουν τη ζωή τους, κορώνα γράμματα. Εντάξει, και τα βαράμε αλίπητα. Αυτό το πράγμα, εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να το δεχτώ. Όταν λοιπόν ο φίλος του φίλου βγαίνει και λέει: εγώ δεν πουλάω νερά. Κύριε Καράδη, ακούσατε κάτι από μένα. Καταρχάς με διακόψατε χωρίς να πω όλα τα γεγονότα. Όχι, γιατί άκουσα και το. Εντάξει, συνήγορα. Αλλά αφήστε να σας πω λοιπόν τα γεγονότα. Ο ιδιοκτήτης έχει καλεστεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Του είπα να πάει να καταθέσει στην πάσα αλήθεια. Από εκεί και πέρα φοβάται γιατί είναι ένας συνάδελφος περιπτεράς το σύστημα να πέσει απάνω του με επιθεωρήσεις εργασίας κτλ. Ξέρετε τι συμβαίνει. Του είπα λοιπόν. Α, εδώ φοβάστε αντεκδίκηση δηλαδή. Βεβαίως. Μάλλον εκδίκηση φοβάστε. Ναι, και λέω, του λέω εκεί απάνω μη φοβάσαι τίποτα, θα σας καλύψουμε εμείς. Πάνε πες την αλήθεια όμως. Γιατί αν ήρθαν οι άνθρωποι, οι αστυνομικοί και είπανε πόσο κάνει και ο άλλος είπε αυτή την κουβέντα και προκάλεσε και αυτοί ήταν στον δρόμο 48 ώρες. Εγώ λοιπόν σε αντιπαράθεση, το ξανατονίζω, με τον συνδικαλιστή που βγήκαμε στον κόντρα, του είπα και, κάτι, και μια άλλη κουβέντα. Το συνδικάτο είναι το μόνο συνδικαλιστικό όργανο που κατέθεσε στην Επιτροπή της Βουλής να παίρνουν οι αστυνομικοί και όλοι οι ένστολοι άδεια περιπτέρου όταν πέφτουν εν ώρα βωμού καθήκοντος. Άρα λοιπόν, πολιτική σπέκουλα απάνω στο συνδικάτο δεν γίνεται και δεν την επιτρέπω από κανέναν. Είμαι δίκαιος, ακριβοδίκαιος. Πήγε να γίνει. Βεβαίως. Σπέκουλα. Βεβαίως. Από ποιους? Π.χ. από τον Γεωργιάδη. Ποιο Γεωργιάδη? Τον Άδωνη. Α. Έκανε δηλώσεις. Μα το λέτε έτσι λες κοινό μόνο. Βεβαίως. Έκανε δηλώσεις ο καθένας στο δικό μας τον κλάδο, κύριε Κωνσταντάρα. Ανήκουν από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά. Έχει από όλο τον κόσμο. Κάθε καρδιάς καρύδι. Είναι μέρος του κοινωνικού ιστού που είπατε κι εσείς. Εγώ πρέπει να κρατήσω μια ουδέτερη στάση και αποδεκτό. Και αποδεκτό από τον κοινωνικό ιστό. Βεβαίως. Πλήρως να είμαστε εξηγημένοι. Διότι, να σας πω και κάτι, είναι και ο πιστωτής της γειτονιάς. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα περίπτερα και τα ψηλικά βερεσέ, το βερεσέ. Έχουν το βερεσέ. Και πληρώνουν μετρητά. Και δεν έχουμε προστατευτεί ως άμυστοι φοροεισπράκτορες, γιατί το 85% του τζίρου μας είναι καπνικά, κάρτες κινητής τηλεφωνίας, διανομή τύπου, εισιτήρια. Καλά, και δεν έχουμε προστατευτεί από την ελληνική πολιτεία εμείς και μας έχουν βάλει στο στόχαστρο με νομοθετικές ρυθμίσεις χειρουργικές. Κύριε Δούκα, σας παρακαλώ, μην κοιτάτε μένα όταν τα λέτε. Τα ξέρω εγώ. Κοιτάτε μπροστά στην κάμερα, διότι απευθύνεστε σε κόσμο που μας παρακολουθεί. Αυτή τη στιγμή, επειδή μας παρακολουθούν συνάδελφοι. Δεν σας κάνω υποδείξεις. Σας λέω ότι εγώ τα ξέρω αυτά που μου λέτε. Άλλοι επειδή λοιπόν μας παρακολουθούν συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα, καθώς και προμηθευτές, συναλλασσόμενες καπνοβιομηχανίες κτλ. Και το γνωρίζω, αυτό το θέμα όσον αφορά τη Μικρή Λιανική θα λάβει τέλος. Ή με όμορφο τρόπο μέσα σε ένα τραπέζι ή με άσχημη με σύγκρουση. Εγώ έχω ένα φάκελο κατεθειμένο εδώ. Θα τον παραδώσω και στον κύριο Κωνσταντάρα. Εάν άνοιξε το στόμα μου, προκαλώ τον οποιοδήποτε εισαγγελέα που υπάρχει να έρθει να δει το μέγα σκάνδαλο. Να δει το σκάνδαλο που όπως βγήκε ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και μιλάει και λέει ότι ναι, θα βρω τα 4 δις και σε αυτό επιβεβαιώνω όσον αφορά τη φορολογία καπνικών ότι είναι και πάνω από 4 δις. Αλλά δεν μπορώ να ανεχθώ και τη σπέκουλα κανός πολιτικού κόμματος να λένε ναι, έχετε δίκιο, ναι, υπάρχουν τα λεφτά, αλλά εμείς θέλουμε να τα εκμεταλλευτούμε κομματικά. Αυτό, επειδή είναι εθνικό θέμα τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου, θα πρέπει να επεμβεί η ελληνική δικαιοσύνη πάρα αυτά. Λοιπόν, κύριε Δούκα, δύο λεφτά. Συγγνώμη, χάρη, μισό λεπτά. Ναι, επανατοποθετώ τη συζήτηση. Τελειώσαμε με το θέμα του επεισοδίου. Όχι, πώς δεν τελειώσαμε, κάθε άλλο. Έχουμε επεκταθεί. Δεν είναι μείζονος σημασίας αυτή τη στιγμή. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Διαφωνώ κάθετα μαζί σας. Ωραία. Είναι μείζονος σημασίας διότι σπηλώνεται μια ομάδα ανθρώπων, εργαζομένων, οι οποίοι έχουν μετράνε πάρα πολλά θύματα και αν πάμε και το επεκτείνουμε σε όλο το αστυνομικό θύματα, σώμα, ληστείες. Εάν το πάμε σε όλο το αστυνομικό σώμα, μετράνε εκατόμπες. Και δεν μπορεί να βγαίνει ένας φίλος του φίλου ο φίλε και να λέει εγώ δεν πουλάω νερό. Δεν καταλάβατε τι είπα για τη θέση του συνδικάτου. Όχι, δεν το κατάλαβα και θέλω Βουλή. Να το εξηγήσω. Θέλετε να το επαναλάβω. Ναι, βέβαια. Στη Βουλή λοιπόν, όταν καταθέσαμε πρόταση τροπολογία νόμου και επικαλούμε
επειδή είναι στα πρακτικά της Βουλής, την κατέθεσε προσωπικά ο κύριος Καπερνάρος. Όταν κατέθεσα προσωπικά εγώ παρουσία 42 βουλευτών μέσα στη Βουλή σχέδιο νόμου που να προστατεύει όλους τους ένστολους, λιμενικό, αστυνομικούς, στρατιωτικούς, όλοι τα κόμματα κάνανε γαργάρα και το δεχτήκανε. Και στο βωμό της διαπλοκής το δώσανε στους Δήμους. Το τρίγωνο της ανομίας που λέγεται Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εσωτερικών. Θέλετε να μιλήσουμε και με ονόματα? Εδώ τους έχω. Και τι θα τους κάνετε, κύριε Δούκα? Ζητάω αυτή επάγγελτη παρέμβαση εισαγγελέα. Το έχετε κάνει? Το έχω ζητήσει. Μάλιστα. Αλλά η επικάλυψη και τα συμφέροντα είναι τόσο πολλά. Έχω μιλήσει και τηλεφωνικά στον κύριο Μπούρα και το έχω πει. Το μαξί μου συναλλάσσεται με ελαφρέμπορους καπνικών και έχει αποκοπεί από την ελληνική κοινωνία. Είναι πολύ βαριά κατηγορία αυτή. Αυτό που είναι. Εγώ έχω πει και το ξαναλέω και δημόσια και πανελλαδικά ότι μέσα στα κόμματα από το ΚΚΕ, ανεξάρτητους, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, με γνωρίζουν και τους γνωρίζω. Έχουμε πάει χιλιάδες φορές σε όλα τα Υπουργεία. Ξέρω πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις και όλοι κάνουν γαργάρα και δεν μιλάνε. Δύο λεφτά για να διευκρινίσω κάτι. Όταν λέτε το μαξί μου, δεν αναφέρεστε στο μαξί μου σήμερα, χτες, προχτές, αναφέρεστε διαχρονικά. Διαχρονικά αναφέρομαι. Αυτό το θέμα. Και αναφέρομαι και στον κύριο Μιχαλάκη. Για να μην παρεξηγηθείτε, το λέω. Όχι. Να πω κάτι, ότι μιλάνε με φάκελο και με στοιχεία επώνυμα. Εδώ, κύριοι, να σας πω ένα μέγα σκάνδαλο το οποίο δεν έχει βγει. Το Ταμείο Αρρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου λείπουν 30 εκατομμύρια ευρώ. Εκκρεμή μήνυση κατά του κύριου Προβόπουλου από το 2011 στην εισαγγελέα εφετών. Δεν κουνιέται φίλο. Τα πήρανε τα λεφτά, τα δώσανε στους Δήμους και σκεπάσαν το μέγα σκάνδαλο. Από τι είναι αυτό, από το κούρεμα? Από πού προέρχεται αυτό? Από την υπερηεξουσία του κύριου Πρόβολου που έβαλε χέρι στα λεφτά των αναπήρων και θυμάτων πολέμου. Ναι, το ξέρω αυτό. Πολλά δεν ξέρετε, γι' αυτό σας λέω. Με τα καπνικά. Κύριε Δούκα, μέχρι στιγμής έχετε κάνει δύο βαρύτατες κατηγορίες. Άλλοι συνάδελφοι σε άλλα, τέσσερα χρόνια. Σε άλλα κανάλια θα πανηγύριζαν από τη χαρά. Στα τέσσερα χρόνια, εγώ, κύριε Κωνσταντάρα. Δεν με ενδιαφέρει το εφέ το οποίο κάνει μια καταγγελία. Με ενδιαφέρει η συνέχεια της καταγγελίας. Εδώ είμαι. Και το αποτέλεσμά της. Και ο φάκελος είναι κατευθυμένος στα πρακτικά της Βουλής. Μπορεί να έχετε δίκιο, ενδεχομένως όμως να έχετε και άδικο. Όπως ο νομικός σας σύμβουλος γνωρίζει τι λέω. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ που γίνεται μέσα από την εκπομπή μας η καταγγελία. Την έχετε ξανακάνει. Εγώ σας έχω ακούσει να λέτε διάφορα πράγματα. Να ενώσουμε λοιπόν δυνάμεις οι άνθρωποι στους οποίους έχετε κάνει την τιμή να εμφανιστείτε και να κάνετε αυτές τις καταγγελίες και ένα σπρόξιμο, ούτως ώστε να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Να πω, επειδή είμαι στο κανάλι του κύριου Καρατζαφέρη. Κύριε Παπαγιάννη, αυτό δεν είναι. Να πω κάτι, επειδή είμαι στο κανάλι του κύριου Καρατζαφέρη. Όταν ήταν ο λαός όταν ήταν μέσα στη Βουλή, ο κύριος Ροντούλης έχει κάνει παρεμβάσεις και αυτό το θέμα. Έχουν κάνει όλοι. Αλλά προσέξτε, έχουμε πλήρη, όχι μόνο χαρτιά, και καταγραφή οπτικοακουστικού αρχείου για τον εισαγγελέα. Το τι λέγανε, το τι λένε και πώς εκμεταλλεύονται αυτό το μερμήγκι που λέγεται περιπτεράς και ψηλικά, πώς το εκμεταλλεύονται όλα τα μεγαλοσυφέροντα και όλη η διαπλοκή. Σας είπα και κάτι άλλο. Στα τέσσερα χρόνια του μνημονίου, από τα καπνικά έχουν χαθεί πάνω, προσέξτε το νούμερο, πάνω από 10 δις. Τα οποία δεν θα επιβαρύνανε τον κόσμο. Όταν λέτε έχουν χαθεί, διότι εγώ δεν ξέρω να χάνονται. Έχουν το πάει 54, λοιπόν, λοιπόν να σας το εξηγήσω. Είναι. Να σας το εξηγήσω. Λένε λοιπόν από το 2009 και μετά, ο ΙΟΒΕ με επίσημα στοιχεία, ότι έχουμε φτάσει σε παράνομο λαθρεμπόριο καπνού, το λένε επίσημα αυτοί, 27% με 30%. Σας λέω εγώ λοιπόν τα επίσημα στοιχεία. 4 δις εισέπρατε το 2009 περίπου με πιο φτηνές τιμές καπνικών το Υπουργείο Οικονομικών. Σήμερα, 2014, δεν θα κλείσει ούτε στα 2.500 δις, πάντα μιλάω. Και ρωτώ λοιπόν εγώ, το λαθρεμπόριο καπνικών είναι με νέες τιμές 23% ή 57%, το οποίο το παραδεχτήκανε τώρα. Και το φωνάζω από τότε.
Είναι ίδια, δηλαδή περίπου ίδια περίπτωση ότι γίνεται με το λαθρεμπόριο πετρελαίου. Πλέον δηλαδή του ημίσου τη νομική αγορά. Ξέρετε ότι υπάρχει νόμο από το 2011 το οποίο δεν εφαρμόζεται στην ιχνηλάτιση τσιγάρων. Ακριβώς. Και δεν μιλάει κανένας. Νόμος από το 2011. Ξέρετε ότι μας βάλανε. Και υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις στους Δήμους. Και την άλλη εβδομάδα έχω ραντεβού με τον κύριο Ντινόπουλο, διότι αυτό που κάνανε τη χειρουργική νομοθετική εξόντωση του Περιπτερά, μας ρίξαν έρμεας στη διαπλοκή ορισμένων δημάρχων. Δεν είναι όλοι. Ορισμένων δημάρχων, οι οποίοι έρχονται και χωρίς να γνωρίζουν, βάζουν πρόστιμα και εξοντώνουν τους περιπτεράδες. Το θέμα μας είναι μια κυκλοπαίδεια, κύριε Καλούδη. Και αν θέλετε να ενημερωθείτε, βρείτε τον κύριο Ροντούλη να στα πει, που τα ξέρει πολύ καλά. Ναι, και ξέρετε γιατί μπήκα και μπροστινός. Για να το μάθει και σήμερα όλη η Ελλάδα. Εγώ ήμουν πίσω από τον αείμνηστο πρόεδρό μας της Ομοσπονδίας, τον αγωνιστή Κώστα Ακόγια από το Βόλο. Ναι. Και όταν αυτοκτόνησε από πίεση, το έχω πάρει επί προσωπικού. Λοιπόν, κύριε Δούκα, επειδή έχετε, το έχετε λίγο έτσι, τραβήξει παραπάνω και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Είναι λόγια τα οποία σοκάρουν. Ναι, σοκάρουν. Αλλά μιλάω πάντα με στοιχεία. Δεν άλλο, είναι... άλλο σοκάρουν και άλλο να μην έχετε αντίλογο και άλλο να πάμε εμείς δεμένοι. Τους έχω προκαλέσει να βγούμε. Εντάξει, το είπατε. Μπροστά όλοι. Το να είπατε. Εκτεθούμε στην κοινή γνώμη. Αυτό σαφώς χρειάζεται όμως απάντηση. Αυτό που τους πειράζει, να ξέρετε, κύριε, όλα τα θέματα διαπλοκής είναι η ομαρτά και η σιωπή. Κάντε μου τη χάρη όμως, μην επεκταθείτε. Δεν δηλαδή, επεκτείνομαι. Ότι το point το οποίο θέλατε, το σημείο που θέλατε να τονίσετε, το τονίσατε. Μην μου δημιουργήσετε όμως και με ένα περαιτέρω πρόβλημα, διότι εγώ δεν πίστευα ότι θα κάσετε τόσο σοβαρές. Εγώ δεν είμαι επιχειρηματίας και κανένας δεν είναι επιχειρηματίας. Είμαστε ένα μικρό κανάλι που υπηρετούμε την αλήθεια. Εάν αυτό το οποίο λέτε είναι η αλήθεια, θα σας πω κάτι. Εάν δεν είναι, θα πρέπει κάποια στιγμή όμως. Κύριε Κωνσταντάρα, να φανεί προς τα έξω τι ακριβώς συμβαίνει. Ευτυχώς, το τονίζω, που οι εκδότες, η ΕΕΑ, είδανε το θέμα, γιατί ακουμπάει και αυτούς η εξαφάνιση του κλάδου μας, και ο Όμιλος Κουρί, και ειδικά ο Γιώργος Κουρίς, μας έδωσε βήμα στην Κυριακάτικη Κόντρα Νιούς και γράφουμε χωρίς λογοκρισία. Εντάξει, ναι, ούτε εγώ σας. Εύχομαι να το ακολουθήσουν και άλλοι εκδότες. Ούτε εκδότες. Εγώ σας έκανα καμία. Όμως είναι καμία λογοκρισία. Και εγώ ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας που μας δώσατε τηλεοπτικά χρόνο. Να τα πούμε. Κύριε Παπαγιάννη, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι λέω. Και θα ήθελα να ολοκληρώσουμε την κουβέντα με μια δική σας άποψη νομική. Ότι καταλαβαίνω το θυμό τόσο του κύριου Δούκα όσο και των συναδέλφων του. Έχουν καταστραφεί. Από την άλλη πλευρά όμως δεν έχουμε αντίλογο αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να απευθύνουμε έτσι τόσο χοντρές κατηγορίες. Ας τολμήσουμε και χρειάζονται διερεύνηση. Ναι. Και παρακαλώ, υποσχεθείτε μου ότι θα μας ενημερώσετε για την διερεύνηση αυτή και θα το προχωρήσουμε να μάθουμε τι ακριβώς. Και για όποιες. Ας μας καλέσουν. Τι συμβαίνει. Και βεβαίως θα σας καλέσουμε. Να προσπαθήσουμε να σας καλέσουν, να λύσουμε κάπως το θέμα, να δούμε και όλα αυτά τα οποία ακουστήκανε, αν καλώς ακουστήκανε ή αν δεν θα έπρεπε να έχουμε επιτρέψει. Και αυτό θα σήμαινε βεβαίως ότι θα σας διέκοπτα και δεν μπορώ να σας διακόψω. Ούτε ο κύριος Καλούδης. Παρόλα τα αυτά, χρειαζόμαστε τον αντίλογο και θα τον αναζητήσουμε, δεν είναι έτσι, Χάρη? Βεβαίως. Προφανώς. Και για την υπόθεση των αστυνομικών βρίσκεται σε έρευνα και εξέλιξη. Γιατί αυτό το βίντεο το οποίο έχει προβληθεί προέρχεται. Είναι θέλετε προϊόν. Να σας πω από πού έχει γίνει το βίντεο, επειδή το ξέρω. Ήταν από γυναίκα. Από γυναίκα που καθόταν μίσω σε καφετερία, δεν είχε σχέση. Απλά είναι από αυτό το κύκλωμα που ξέρετε των εξαρχείων. Και τι κάνανε, το δώσανε στα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προβλήθηκε πρώτα στο εξωτερικό και έγινε ως άλλος στην Ελλάδα. Μάλιστα. Κάπως έτσι, κάπως έτσι συμβαίνουν όμως. Περίγει, είναι με ή χωρίς συμφέροντα που δεν προωθούν τα βίντεο. Το θέμα είναι ότι ο άλλος το παίρνει και το αναπαράγει. Έτσι, εγώ μπορώ να τραβήξω ό,τι θέλω. Εάν το πάω στον Καλούδη και το παίξει στο κανάλι του χωρίς να πει περί τίνος πρόκειται και να έχει και τον αντίλογο, τότε αρχίζουμε και γινόμαστε συνένοχοι. Και δεν μας ενδιαφέρει πια, το ξεπεράσαμε αυτό το πράγμα, διότι η σοβαρότητα των καταγγελιών που έκανε και των ισχυρισμών του κυρίου Δούκα ξεπερνάει το θέμα κατά πολύ. Συνεπώς εκεί είναι, Χάρη μου, ότι θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι φυσικά αυτά τα οποία κατήγγειλε και
ισχυρίστηκε ο κύριος Δούκας, είναι πάρα πολύ σοβαρά. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή εμείς τη δυνατότητα ούτε να τα αντικρούσουμε, ούτε να παρουσιάσουμε και οπτικό ακουστικό υλικό. Αλλά θα το αναζητήσουμε. Από τι πράγμα, από τι πράγμα. Νομίζω ότι αυτό το βίντεο. Λοιπόν, κύριε Καλούδη. Κύριε Δούκα, είναι μονταρισμένο. Α, το βίντεο. Μην πηγαίνουμε, ξεφύγαμε από το βίντεο. Δεν μιλάω για το βίντεο. Μιλάμε για τις άλλες κατηγορίες. Θα σας πω κάτι για να ξέρετε πανελλαδικά. Και το λέω για πρώτη φορά. Έχουμε καταδείξει αυτή τη χώρα εδώ και 9 μήνες να ασχολούνται ξένες μυστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα, να καταγράφουν έκθεση για να τη βάλουν και να τη δώσουν στην ΟΛΑΦ. Ξέρουν τα πάντα οι ξένες υπηρεσίες. Και θα σας πω τι συμβαίνει με το λαθρεμπόριο καπνικών. Ουκρανία, Τουρκία, τουρκοκρατούμενη Κύπρο και Ελλάδα, το τρίγωνο της ανομίας, που τα έσοδα καταλήγουν σε τρομοκρατικές ομάδες κάτω στη Μέση Ανατολή. Και επειδή είμαι γνώστης και αυτών των θεμάτων, γι' αυτό και μιλάω με στοιχεία. Λοιπόν, αύριο που είναι, μεθαύριο που είναι Δευτέρα, δεν ξέρω τι λέει ο κ. Παπαγιάννη, να περιμένετε το δικαστικό κλητήρα το πρωί στο σπίτι. Τον περιμένω πολύ καιρό, γιατί έχω κάνει καταγγελία και στην Ευρώπη. Το λέω μεταξύ σοβαρού και αστείου, κ. Παπαγιάννη, αλλά το εννοώ. Το θέμα είναι μην έρθει σε εμάς καμία καταγγελία, λες και έχουμε εμείς υποθάλπουμε. Λοιπόν, να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ έχω στείλει εξώδικα σε καπνοβιομηχανίες. Και όχι αυτή. Και αυτό θα το παρακολουθήσω. Έτσι. Και αυτό πρέπει να το παρακολουθήσουμε. Και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και τα λοιπά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην το ανοίξουμε γιατί είναι πυρηνική βόμβα. Όχι άλλο, δεν θέλω. Δεν το αντέχω άλλο. Και υπόσχομαι στον κόσμο που μας παρακολούθησε και στους στιγόμενους ότι θα το ερευνήσουμε έτσι ώστε να έχουμε πολύ πιο ολοκληρωμένο. Και όσον αφορά την αστυνομία, κύριε Καλούδη, να σας πω κάτι. Ναι. Ότι είμαι θετός γιος στρατιωτικής οικογένειας. Ξέρω να τιμάω τι σημαίνει. Ναι. Αυτό όμως να το θυμόμαστε και να το λέμε, έτσι. Γιατί δεν το έχω πει. Επίσημα το είπα και το υποστήριξα. Να το λέμε γιατί έχω δει πολλά περιπτώσεις να προστατεύουν αυτά τα παιδιά. Είπα επίσημα στη Βουλή τα συμφέροντά τους. Ένα λεπτό στον κύριο Παπαγιάννη και πάμε σε διάλειμμα. Ακούστε να σας πω, κύριε Καλούδη, εγώ, πράγμα το οποίο δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, είμαι δικηγόρος. Οι δικηγόροι κατά τον κώδικα περί δικηγόρων είναι άμεση δημόσια λειτουργία. Γι' αυτόν τον λόγο, ο τρόπος με τον οποίο παριστάμεθα και παραστεκόμεθα και κάνουμε τη δουλειά μας, ναι, διέπεται από ορισμένους κανόνες. Ναι. Δεν έχω τη δυνατότητα εγώ προκληθείς από την έδρα, από τον εισαγγελέα, από τους συνέδρους, από τον αντίδικο συνάδελφο, να καβαλήσω το έδρανο, να τον αρπάξω από γιακά και να τον τραβάω στην μπλούζα. Ακριβώς λοιπόν για τον ίδιο λόγο, αυτή τη δυνατότητα δεν μπορώ να την αναγνωρίσω σε κανέναν δημόσιο λειτουργό, ακόμη και αστυνομικό. Και θα σας πω και κάτι άλλο ακόμα. Εγώ δεν το τοποθέτησα το θέμα ατομικά, δεν αναφέρθηκα ειδικά μόνο στο θέμα του περιπτέρου. Μίλησα στο ευρύτερο πλαίσιο του και αν δείτε και την ανακοίνωση την οποία εγώ προσωπικά εξέδωσα, διότι θεωρώ ότι όλες αυτές οι δικαιολογίες δεν καλύπτουν το περιστατικό, οι οποίες εκφράστηκαν κυρίως από κυβερνητικούς βουλευτές, δεν καλύπτουν το περιστατικό. Εγώ μίλησα και για τους φύλακες οι οποίοι είναι ένστολοι και εκτελούν, αλλά μίλησα και για τους φύλακες οι οποίοι είναι άστολοι και διατάζουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαγιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δούκα. Και εμείς ευχαριστούμε που μας δώσατε βήμα. Καλή επιτυχία με τις προσπάθειές σας να αποκαλύψετε αυτούς οι οποίοι σας καταδιώκουν και θερμή παράκληση. Όχι εμένα προσωπικά, κλάδο. Το κλάδο. Θερμή παράκληση να μας ενημερώνετε για να μπορούμε να ενημερώνουμε τους τηλεθεατές μας. Ευχαριστώ πολύ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε στο στούντιο. Όση ώρα είχαμε το διάλειμμα, όλα τα ξένα κανάλια είχαν συνδεθεί με την Αίγυπτο και έδειχναν την έξοδο του τέος Προέδρου Μουμπάρακ από τη φυλακή με την ανακοίνωση της αθώωσης του από τα βαρύτερα εγκλήματα. Έτσι, Ελευθερία, ναι, χάρη. Ναι. Βοηθήστε λίγο, δεν ξέρω αν έχουμε... σημαντικό. Αν είμαστε συνδεδεμένοι με κανένα BBC, κάνα CNN, αν τα έχουν ακόμα... Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός. Από ό,τι βλέπω, άλλαξαν θέμα. Πήγαν στον Πάπα. Ναι. Σήμερα, λοιπόν, το Ανώτατο Δικαστήριο της Αιγύπτου αποφάσισε την απόσυρση όλων των κατηγοριών κατά του τέος Προέδρου Χόσνι Μουμπάρακ. Εδώ πέρα είναι φωτογραφία από την έξοδο. Είναι του... από τη μεταφορά του από το νοσοκομείο που κρατεί, ναι, το... στο δικαστήριο για να ακούσει και επίσημα την αθωωτική, αθωωτική απόφαση. Ο πρώην Πρόεδρος της Αιγύπτου, Χόσνι Μουμπάρακ, κατηγορείται ως συμμέτοχος ότι διέταξε το φόνο εκατοντάδων διαδηλωτών στη διάρκεια της εξέγερσης του 2011 της Αραβικής
άνοιξης στην πλατεία Ταχρήρ. Όπου υπήρξαν πλατεία της Δημοκρατίας. Εκατοντάδες νεκροί, δεν υπάρχουν. Πραγματικά, ναι, πραγματικά. 846, σύμφωνα με την καταμέτρηση. 846. Το ίδιο δικαστήριο, το ανώτατο δικαστήριο της Αιγύπτου, απάλλαξε επίσης τον πρόεδρο Μουμπάρακ και έναν πρώην υπουργό πετρελαίου από κατηγορίες για διαφθορά σχετικά με εξαγωγές φυσικού αερίου στο Ισραήλ σε τιμές κάτω από αυτές της αγοράς. Ο δικαστής, ο ανώτατος δικαστής Μαχμούτ Κάμελ Αλ-Ρασίντι, απέσυρε επίσης κατηγορίες εναντίον του Υπουργού Εσωτερικών Χαμπίμπ Αλ-Ντάλι και 6 συνεργατών των αφορικά με τους φόνους των διαδηλωτών το 2011. Είναι μια σημαντική εξέλιξη, πρέπει να πούμε, για την Αίγυπτο που δρομολογεί άλλες εξελίξεις. Έχουμε πει ότι ο πρόεδρος Ελ-Σίσι διαχειρίζεται την κατάσταση. Έχουμε και προσπαθεί με την Αίγυπτο, είμαστε σε μια καλή πορεία. Ναι, βέβαια, ναι. Γενικότερα και προσπαθεί να επαναφέρει την Αίγυπτο στο ρόλο και στη θέση την οποία κατέχει στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Λοιπόν, μετά τις βόμβες που ακούσαμε από τον πρόεδρο του Συνδικάτου Επαγγελματιών Περιπτερούχων, Καπνοπολών και Ψηλικών Ειδών του Νομού Αττικής, τον κύριο Δούκα, πραγματικά βόμβες έριξε, έτσι, οι οποίες θα συζητηθούν πάρα πολύ. Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέει, τα έχει πει και αλλού. Έχουν υποθεί, έχουν γραφτεί πραγματικά το λεφτεμπόριο. Δεν θα ήταν πάντως δυνατόν αυτή τη στιγμή εγώ ή εμείς δηλαδή γενικά να προσπαθήσουμε να τον αντικρούσουμε, διότι το θέμα πάει στην δικαιοσύνη. Αν και εφόσον, έχει πάει, ναι. Ναι, αν και εφόσον κρυθεί ότι αστηρικτό αυτό το πράγμα, θα σας ενημερώσουμε, θα ενημερωθείτε βέβαια για το τι ακριβώς γίνεται. Διότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να προβαίνει σε οποιαδήποτε καταγγελία. Βεβαίως το θέμα του καπνού και των απολεσθέντων δις είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό. Εδώ πάντως, πόσα είναι αυτά, εάν δεν κάναμε, το Ταμείο των Αναπτύπηρων είναι κάτι το οποίο ίσως μας έχει ξεφύγει. Αυτό είναι ένα θέμα, είναι πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Πού να ξεκινήσουμε, μόνο από το κούρεμα των ομολόγων των ταμείων να πάμε, ας πούμε τώρα, δεν είναι θέμα. Αυτό που είπε βεβαίως είναι σοβαρό που μας είπε, αλλά να σου πω κάτι. Εάν δεν διακόπταμε για διαφημίσεις και μου έδινε το λόγο, θα του έλεγα ότι στην δίωξη και στην καταδίωξη το παράνομο καπνού και λατρεμπορίου είναι αυτοί τους οποίους κατηγορούν για τα νερά. Αυτοί τρέχουν οι αστυνομικοί στο ευρύτερο σύνολό τους και οι τελωνιακοί και οι λιμενικοί. Λοιπόν, και δεν είναι επιχειρηματικό αυτό, βάζω το φίλο του φίλου οφείλε, διότι να ο φίλος του φίλου οφείλε. Τι έκανε. Τι έκανε. Και όσο για το βίντεο που προβάλλεται, τέτοια βίντεο κατασκευασμένα και αυτά, εγώ δεν τα... Υπόπτου του προέλευσης. Πολύ βρέθηκε, πάντως, πολύ καλά στημένη η κάμερα. Έδειξε πάντως, έδειξε. Εντάξει, το ίδιο. Εντάξει, αλλά επειδή έχουμε δει πολλά βίντεο, δεν εννοούσα το συγκεκριμένο την αισθημένη, έχουμε δει όμως παλιότερα βίντεο. Θα θυμίσω το έγκλημα το μεγάλο του CNN με τον Κορμοράνο στον Περσικό, καλά, που γίνει δικές ολοκληρώσεις πόλεμος, και ο Κορμοράνος ήταν στο βόρειο. Στο Βερίνγκιο ποσμό που ήταν, στη θάλασσα Μπάρενς, από το ναυάγιο του Έξον Βαλντές. Αυτές είναι αυτό το οποίο λέγανε στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο απατούλες. Από τα βίντεο. Για τις οποίες απατούλες κατηγορούμε θα και εμείς για το βίντεο του ΕΟΤ. Με την, μπράβο, έτσι, να, ακόμη τα πιο πλάνα καλό. Τα οποία δεν είχαν σχέση με Ελλάδα και τα λοιπά. Ακόμη πιο καλό παράδειγμα. Καλωσορίζω, επιτέλους θα του δοθεί ο λόγος, περιμένει αρκετή ώρα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Παρακολούθησε αυτή τη συζήτηση και φυσικά ως άνθρωπος της αγοράς ενδεχόμενος να θέλει να τη σχολιάσει τον κύριο Παύλο Αρναού, τον πρόεδρο του Συνδέσμου των Ελλήνων Προμηθευτών Υγείας. Καλησπέρα σας. Και ο λόγος για τον οποίο κάλεσα σήμερα τον κύριο Αρναού είναι διότι πριν από καμιά δεκαετία μέρες άκουσα ότι κάποια λεφτά τους δίνουνε. Σας δίνουνε κάποια λεφτά από τα εκατομμύρια δις, δεν ξέρω πόσα, εκατοντάδες εκατομμύρια που σας χρωστάνε για γάζες, για καθετήρες. Μέχρι για πολύπλοκα μηχανήματα. Καταρχάς, λοιπόν, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Από μένα δεν θα έχει ούτε βόμβες ούτε καταγγελίες, κύριε Κωνσταντάρα. Εγώ θα σας μεταφέρω την αγωνία, κύριε την Αρναούτη, αγωνία δεν που δεν τις επιζητούμε και το είπα και προηγουμένως και στον κύριο Δούκα. Ναι. Δεν είναι αναγκαστικό. Εμείς εγώ δεν χαίρομαι όπως κάποιοι χαίρονται όταν βγει κάποιος και αρχίζει και λέει είναι ο μπήξας, ο δείξας, κλέφτης. Δεν το χαίρομαι. Απόδειξέ μου το και μετά να το χαρούμε και οι δύο και να τον δούμε να τιμωρείται κιόλας. Εγώ θέλω να σας μεταφέρω την αγωνία που έχουμε, την αγωνία που έχει ο κλάδος μας. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσω ότι εμείς προμηθεύουμε τα νοσοκομεία ιδιωτικά και δημόσια, καθώς και πανεπιστήμια βέβαια, με ιατροτεχνολογικό υλικό. Αυτό τι είναι, είναι τα πάντα εκτός από φάρμακο, εκτός από τεχνητό νεφρό, γιατί είναι από σε άλλο σύνδεσμο.
και εκτός από ορθοπαιδικά υλικά. Γιατί μπορούν να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία χωρίς εσάς? Κοιτάξτε, τα νοσοκομεία δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Απλώς το ιατρογενειακό υλικό είναι λίγο στην αφάνεια. Δεν προβάλλεται τόσο πολύ όσο το φάρμακο, αλλά είναι εξίσου σημαντικό για την καλή μας υγεία. Επομένως, η αγωνία που θέλω να μεταφέρω είναι η εξής. Δυστυχώς, οι περικοπές οι οποίες γίνονται τον τελευταίο καιρό. Άρχισαν να σας δίνουν λεφτά, πείτε μου. Ναι, ναι, αυτό πρέπει να το παραδεχθούμε, ότι οι πληρωμές είναι πολύ καλύτερες. Βέβαια, εδώ πάντα υπάρχει ένα κρυφό σημείο. Δηλαδή, τι, έχουν αφήσει παλιά χρέη το 2011-2012, εξοφλούν τα καινούρια, δηλαδή έχουμε φτάσει νοσοκομεία να πληρώνουν τον Αύγουστο του 2014. Αυτό είναι καλό, χαρίς. Αλλά προσέξτε. Αυτό είναι έχουν, κομπίνα, μέσα εισαγωγικά. Ναι. Όπου παρουσιάζουν ότι τώρα αναπληρώνουμε εμείς και τα παλιά τα πηγαίνουν πίσω. Αυτό είχε γίνει και όταν έκανε και την απογραφή ο Αλογός Κούφης, αν θυμάσαι. Ναι. Που τα βγάλαν όλα αυτά μπροστά. Ήταν κάτω το χαλί. Είναι, κάτω το χαλί τα είχε βάλει. Βόμβα που λέμε. Τα είχε βάλει κάτω το χαλί, ακριβώς. Νοσοκομιακή βόμβα. Η μεγάλη μας αγωνία όμως δεν είναι οι μη πληρωμές τώρα. Η μεγάλη μας αγωνία είναι οι περικοπές που γίνονται στις δαπάνες υγείας. Οι οποίες αυτή η ωρεοποίηση του σημερινού προϋπολογισμού είναι βέβαιο ότι μακροπρόθεσμα θα εκτινάξει τις δαπάνες στον αέρα. Γιατί δεν γίνεται σωστή διάγνωση, δεν γίνεται σωστή πρόληψη και όλα αυτά θα τα πληρώσουμε πολύ αργότερα στο πενταπλάσιο. Αυτή η εταιρεία για την αξιολόγηση των ΕΛΕΣ και δεν είχαν κόσμο στα νοσοκομεία να κάνουν αυτές τις κοστολογίες. Είναι η εταιρεία που φτιάχνουν. Κοιτάξτε, από νομοθετήματα και από διατάξει έχουμε ουκαστικό αριθμό. Συντόμως, επιτρέψτε μου, σας αφορά. Παρακαλώ. Επειδή ασχολήθηκα τον τελευταίο καιρό με μια καταγγελία που μου είχαν κάνει φίλοι οι οποίοι ήταν πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, από θαλασσεμία εν ολίγης, και ότι αυτοί είναι πολύ μεταγγιζόμενοι ή είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν ένα καθετήρα την ημέρα για να παίρνουν το σίδερο που πρέπει να παίρνουν. Δεν κάνω τον γιατρό, μέχρι εκεί ξέρω. Κάναμε και ένα ραντεβού, είδα εκ μέρους του τον κύριο Βορύδη, τον υπουργό της υγείας του, εξήγησα το θέμα. Και με παρέπεμψε στον κύριο Κοντό του ΕΟΠΗ. Πράγματι, ο κύριος Κοντός, παρά τις προσπάθειες που είχαν κάνει στην αρχή η Ομοσπονδία τους, που δεν τους έδινε ραντεβού, και τον ευχαριστώ ιδιαίτερως και δημόσια, τους έδωσαν ραντεβού, τα εξηγήσανε, μπήκανε σε ένα κάποιο λογαριασμό τα πράγματα. Δεν ξέρω τι έχει αποφασιστεί, αλλά το έμαθα από μέσα πλέον. Το θέμα των περικοπών ναι. Και πού μπορεί να οδηγήσουμε. Η περικοπή ενός καθετήρα στα δύο. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος χρησιμοποιεί ένα καθετήρα 30 μέρες, επί 30 μέρες, 30 καθετήρες, δεν μπορεί να τον κόψει στη μέση. Διότι δεν μπορεί να τον χρησιμοποιήσει τον ίδιο καθετήρα δύο φορές. Έτσι. Και θα πρέπει τους 15 που του λείπουν να πάνε να τους πληρώσει. Αυτό είναι... Έτσι. Κάνουμε οικονομία σε πράγματα τα οποία ορθολογικά εκεί δεν θα έπρεπε να κόψουν. Έτσι είναι ακριβώς. Γιατί αυτά θα στοιχήσουν πολύ ζωή. Πρώτο είναι το θέμα της υγείας, το σημαντικότερο, διότι μπορεί να υπάρξει μια επιμόλυνση. Τους καθετήρες, τους προμηθεύετε. Ναι, είναι συνάδελφοι. Εταιρείες από. Ναι, συνάδελφοι. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε είναι το εξής. Αυτό το οποίο μας απασχολεί πολύ είναι πρώτον αυτές οι περικοπές. Σήμερα τα νοσοκομεία τέλη Νοεμβρίου δεν έχουν πλέον πιστώσεις να αγοράσουν υλικά. Οι πιστώσεις εξαντλήθηκαν από τον Σεπτέμβριο μήνα. Και προσπαθεί το Υπουργείο να κάνει ανακατανομές μεταξύ των νοσοκομείων, στην πρώτη, είπε παραδείγματος χάρη, να δώσει λίγα χρήματα από τον Ευαγγελισμό, π.χ. στο γεννηματά κτλ. Για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό. Και το δεύτερο και σημαντικότερο είναι η ποιότητα των υλικών, κ. Κωνσταντάρα. Πλέον δυστυχώς η αγορά έχει γεμίσει με φτηνά υλικά. Το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνα για την υγεία μας και στο τέλος στοιχίζουν. Φτηνότερα. Είναι φτηνότερα, αλλά προσέξτε, στοιχίζουν στο τέλος. Είχε γίνει μια μελέτη σε ένα νοσοκομείο της Βορείου Ελλάδος, όπου είδανε τα γάντια, αυτά τα γάντια χειρουργικά που χρησιμοποιούν κατά κόρον. Λοιπόν, όσο πιο φτηνά αγοράζανε γάντια. Τόσο... Χωρίς γάντια δεν μπορεί να γίνει. Είναι για την υγεία του επιστήμονα. Είναι η προστασία του επιστήμονα της υγείας. Αλλά προσέξτε, όσο πιο φτηνά αγοράζαν τα γάντια, τόσο πιο πολλά καταναλώνανε. Διότι ήταν τρύπες, διότι με το που πήγαν να τα βάλουν να τα πέρα στο χέρι τους, σχιζόντουσαν. Επομένως, φτάσαν να καταναλώνουν περισσότερο στο τέλος, διότι είχαν αγοράσει τόσο φτηνό υλικό. Επομένως, η φτηνή τρώει τον παρά που λένε. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Εμείς αυτό που λέμε. Δυστυχώς, το Υπουργείο, η Επιτροπή Προμηθειών, που είναι αρμοδία για αυτά, έχει να μας δεχτεί 7 μήνες, κύριε Κωνσταντάρα. Διανοείστε εσείς, πρέπει να καθίσει στο τραπέζι, διανοείστε να είσαι σε μια ομάδα, γιατί είμαστε ομάδα. Πρέπει να συνεργαστούμε. Μερικές φορές δεν δέχεσαι κάποιους ανθρώπους, διότι δεν έχεις τίποτα καινούριο να τους πεις.
Μα δεν εμείς... έχω λεφτά, δεν έχω πιστώσεις. Ναι, αλλά να τους πούμε, ας ακούσουν εμάς τουλάχιστον, που έχουμε να τους προτείνουμε τρόπους να μην αγοράζουν ακριβά. Ενδεχομένως θα είχαμε αποφύγει το να κόψουν τους μισούς καθετήρες. Διότι δεν μπορεί να κάνουμε οικονομία και να οδηγούμε στο θάνατο έναν ασθενή. Ναι. Βεβαιωμένο. Ναι. Όμως θα κάνω, επειδή σήμερα έχω αναλάβει το ρόλο του δικηγόρου της απέναντι πλευρά. Να τον ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Ναι. Μόνο που ο κύριος Δούκας σε υπερακόντησε. Για τι πράγμα? Μας κατάλαβε εξαπίνης, ας πούμε. Μας κόλλησε λίγο στον τοίχο. Ξέρετε τις εκθέσεις των διαφορών υπέτων? Όχι ότι δεν θα μπορούσαμε να απαντήσουμε, αλλά δεν θέλαμε να παίξουμε το ρόλο του υπερασπιστή κάποιου τρίτου. Εκείνες οι καταγγελίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας για... σε νοσοκομεία, στα οποία λέγανε ότι τελείωσαν, δεν έχουν υλικό και πήγαιναν οι υπεύθυνοι της πρώτης ΥΠΕ κυρίως, που είχε γίνει εκείνο το θέμα και βρήκανε μία αποθήκη γεμάτη υλικό, το οποίο δεν το χρησιμοποιούσαν. Ναι. Και όλες αυτές τις ιστορίες τις έχετε υπόψη? Τις έχω υπόψη βεβαίως. Τις ιστορίες τότε που υπήρχε η υπηρεσία, πώς το λέει, προμήθειας υλικού, όταν ήταν υπουργός ο σημερινός επίτροπος, ο κύριος Αβραμόπουλος. Με τα εμβόλια. Αφήστε τα εμβόλια. Τα εμβόλια είναι άλλη ιστορία, δεν είναι η δικιά σας δουλειά. Εσείς ασχολείστε με τα αμοιβά, τα παραϊατρικά. Είναι η ίδια τακτική όμως. Δεν είναι η ίδια τακτική. Δεν είναι, κύριε Λούκα μου, η ίδια τακτική. Το ξέρετε. Όχι, δεν είναι. Γιατί άλλο τα παραϊατρικά, άλλο τα ιατρικά. Ας αφήσουμε τα εμβόλια λοιπόν στην άκρη και ας μιλήσουμε για τα δικά σας. Που βρίσκανε τις τιμές 7 και 10 φορές μεγαλύτερες, εκεί πέρα έχετε να τους προτείνετε κάτι? Βεβαίως. Εσείς θα απαντήσετε ότι επειδή πληρώνεστε μετά από 3 χρόνια, πρέπει να έχετε το χρηματοοικονομικό κόστος. Δεν είναι αυτή η απάντηση. Εμείς αυτό που λέμε το εξής, γιατί το χρηματοοικονομικό κόστος είναι λογικό, θα έχει μια διαφορά πώς είναι το κόστος χρήματος. Δεν μπορεί να είναι 7 φορές απάνω. Έτσι. Δεν λοιπόν, ήταν υλικά. Υπήρξαν περιστατικά. Βεβαίως υπήρξαν τέτοια υλικά. Αλλά να θυμίσουμε κάτι, ότι οι τιμές αυτές είχαν καθοριστεί από την πολιτεία. Ήταν οι ανώτερες τιμές ΦΕΚ που είχε τότε ορίσει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και είπε αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να σας πω πώς τις όρισε, γιατί δεν συμμετείχα στην Επιτροπή, αλλά η Επιτροπή αυτή όρισε τις τιμές. Όρισε τις ανώτερες τιμές. Αντί να κάτσει να κάνει διαγωνισμούς, οι οποίοι οι διαγωνισμοί αυτοί θα επέτρεπε να αγοράζουν πολύ καλή ποιότητα υλικά σε προσιτές τιμές. Δεν κάνουν διαγωνισμούς, πάνε και αγοράζουν είτε με τιμές του ΦΕΚ, όπως πολύ σωστά λέτε, δηλαδή πλαφοναλισμένες τιμές, είτε αγοράζουν αυτό το σημερινό παρατηρητήριο. Εμείς το καλούμε διατιμητήριο, κύριε Κωνσταντάρα, αυτό, όπου πάνε και βάζουν τις τιμές του πιο φτηνού που βρίσκουν, χωρίς διαδικασίες και χωρίς αξιολόγηση του προϊόντος. Επομένως, δίνετε και τους βηματοδότες? Ναι, στο συνεδρό μας, στο συνεδρό στην εταιρεία, βεβαίως. Εκεί λοιπόν. Όχι, ναι. Είναι συγκεκριμένος. Να σας πω για τους βηματοδότες συγκεκριμένα. Όταν θες να συγκρίνεις μια τιμή άλλης χώρας στην Ευρώπη, πρέπει να λάβεις υπόψη σου και την συνολική παροχή. Δηλαδή, στην Ελλάδα ζητάνε, παραδείγματος χάρη, να έχει ο βηματοδότης αυτός εφόρου ζωής του ασθενούς εγγύηση. Αυτό κάποιος να το πληρώσει. Διότι αυτό έχει ένα κόστος. Έχει να έχει το τεχνικό σου. Δεν έχει τέτοια εγγύηση. Έχει ένα χρόνο εγγύηση. Το ίδιο θα συμβαίνει επίσης και με τα. Επειδή αναφερθήκατε στις διαφορές τιμών. Το ίδιο συμβαίνει και με τον εργαστηριακό εξοπλισμό. Επειδή εγώ είμαι εξειδικευμένος στον εργοστασιακό εξοπλισμό. Να σας πω κάτι. Ζητάνε ένα μηχάνημα και πάνε και σου λένε: κοίταξε, θέλω να μου εξοπλίσει το εργαστήριο ολόκληρο. Θέλω να έχεις ένα δεύτερο μηχάνημα backup και ένα τεχνικό επίσης επιτόπου δίπλα. Πέστε μου, αυτό δεν έχει κάποιο κόστος? Δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να μην μπορεί να τα πληρώσει αυτός που τα ζητάει? Ο κύριος Καλούδης δεν θα σας πει, κύριε Αρναούτη, ότι έχετε άδικο. Από την άλλη πλευρά όμως, επί του συγκεκριμένου θέματος, περισσότερο ενδιαφέρει την κοινή γνώμη ο ασθενής. Βεβαίως, το ξεχνάμε τον ασθενή. Από ότι... αυτός ο οποίος και ο ασθενής, αλλά και η δημόσια υγεία. Είτε το φάρμακο, είτε, χωρίς φάρμακο και χωρίς εργαστηριακό εξοπλισμό, δεν μπορεί ο ασθενής να γίνει καλά. Δεν υπάρχει εμφιβολία. Αλλά το ενδιαφέρον μας είναι πρώτα στον ασθενή, έτσι, στη συνέχεια στο γιατρό και μετά στους προμηθευτές. Όλους οι επιστήμονες υγείας. Όχι μόνο τον γιατρό, όλους οι επιστήμονες υγείας. Αλλά σίγουρα εσείς είστε ειρηγμένοι αυτή τη ιστορία. Κοιτάξτε, αυτό και οι γιατροί εδώ που τα λέμε, αλλά αυτοί οι οποίοι υποφέρουν είναι οι ασθενείς. Έτσι είναι, βεβαίως. Πάντως θέλω να πω και το εξής και να τελειώσω εγώ. Όχι, συζητάμε στο δίκτυο. Είπες αυτό που έπρεπε να πεις, το είπες. Έχουν γίνει τόσες καταγγελίες και για τις βηματοδότες και ειδικά για τις σπονδυλοδεσίες. Έχει βγάλει η Αμερική
Ναι, από συγκεκριμένη εταιρεία. Καταγγελίες υπήρξαν... γιατρός οι οποίοι κάνουν σπονδυλοδοσίες. Και ξέρετε τι σημαίνει σπονδυλοδοσία. Ναι, έτσι, εγώ τον άνθρωπο τελειώσαμε μετά. Εγώ δεν και δεν επενεύει ποτέ κανένας από τους συλλόγους, τουλάχιστον σε μένα δεν υπέπε στην αντίληψή μου, να πείτε τι λέτε εδώ πέρα, ένα λεπτό. Να κάνουμε κάθαρση μέσα στον κλάδο μας. Έλα εδώ, ποιος έφερε αυτούς τους σηματοδότες, η εταιρεία έχει. Εμείς είμαστε απολογήσου. Είμαστε, κύριε Καλούδη, οι πρώτοι που θέλουμε την κάθαρση. Αλλά οι τελευταίοι μπορούν να την επιβάλλουν. Ναι, αλλά δεν μπορεί να την επιβάλλουν. Κοιτάξτε, να σας πω από την άλλη πλευρά. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί οι σπονδυλοδεσίες στην Ελλάδα, λέω, ή η βηματοδότηση, λέω, ή κάτι άλλο, τι να πω, μία χ παροχή για να μην παρεξηγηθώ, να είναι family, να πλησιάζει τα νούμερα που γίνονται στη Γερμανία των 80 εκατομμυρίων. Μα μισό λεπτό, ένα λεπτό. Κάπως δεν γιατί... είναι πλέον. Και αυτοί ας πούμε λένε εντάξει, εντάξει βρε αδερφέ, αλλά ξαφνικά συγκρίνετε ανώμια πράγματα. Δεν είναι ίδιες οι αγορές. Δεν μπορώ να συγκρίνουμε και σας προφορώ ότι αυτά τα οποία λέτε με όλο το σεβασμό μάλλον αναφέρονται σε παλιότερες εποχές. Σήμερα. Παλιότερες, δεν μιλάω για σήμερα. Μιλάω τώρα. Η αγορά όπως έχει, έχει διαμορφωθεί. Σαφώς μιλάω για παλιότερες. Οι τιμές είναι ευρωπαϊκές. Δεν προνόμαστε όπως λένε οι Ευρώποι. Δεν μας ζητάνε ό,τι ζητάνε στην. Μας ζητάνε πολύ περισσότερο από ό,τι ζητάνε στην Ευρώπη. Και παρόλα αυτά οι τιμές είναι πάρα πολύ. Ναι, δεν μιλάω για τώρα, μιλάω πριν από 5 χρόνια, 6 ή 8. Ωραία. Έτσι. Αλλά όταν ξεκίνησαν πλέον και φτάσανε εδώ πέρα. Αν θέλετε να μιλήσουμε πριν από 6 χρόνια και 8 χρόνια, όχι, αυτά τα 6 και 8 χρόνια πόσο θα πληρώσαν σε αυτήν την κατάσταση. Με όλο τον σεβασμό, γιατί αναφέρθηκατε και πριν στο PSI. Το πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι ο κλάδος ο δικός μας έχει πληρώσει το τίμημα. Αυτά τα οποία που λέτε, πολύ σωστά τα λέτε ότι είχαν στραβώσει, διότι ξέρετε στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποια μέση λύση. Είμαστε μεταξύ του μηδενός και του απείρου. Δηλαδή, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Έτσι, ήμασταν, ας πούμε, σε μια δαπάνη 3 δις περίπου για να φανεί τεχνολογικά. Επιτέλους συμφωνήσαμε. Ήμασταν λοιπόν να το δώσω αυτό το λεπτό. Τρία δις η δαπάνη για τις λειτουργικές δαπάνες των νοσοκομείων εκτός μισθοδοσίας και σήμερα ήταν φέτος ήταν 1.600 και του χρόνου θα να γίνει 1.500. Πέστε μου πώς θα μπορέσουν να καλυφθούν αυτοί οι αστέρες. Έριξα κύριε Αρναούτ σήμερα, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ο κύριος Δούκας θα έχει αυτό το θέμα, θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν έχω πρόβλημα. Συνεπώς εκ των πραγμάτων υποχρεωθήκαμε να αναβάλουμε και άλλο θέμα. Ήθελα να κουβεντιάσουμε, να μάθουμε τι έγινε, αν πραγματικά παρενοχλήθηκε ή όχι το ελικόπτερο του Δένδια όταν πήγαινε στο Καστελόριο, στη Στρογγύλη. Φαίνεται ότι υπήρξε μία παρενόχληση η οποία ξεπεράστηκε. Ναι, ότι έγινε μία παρατήρηση εντός εισαγωγικών. Όταν έφτασε και εδώ με την... Πω, αυτή είναι μία πολύ ωραία ιστορία. Η καταδρομέας. Η διοικητής, υπολοχαγός είναι καταδρομέας στη Στρογγύλη. Έτσι, η οποία έχει και ένα μικρό παιδί, το οποίο το μεγαλώνει η παππού, η γιαγιά και ο παππούς, διότι η ίδια πρέπει να είναι εκεί και να φυλάτει θερμοπύλες με 800 ευρώ το μήνα. Έτσι, Ελευθερία. Έτσι ακριβώς έχει το ρεπορτάζ. Να είναι καλά. Να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους εσάς, τους ακρίτες που μας δίνετε την ευκαιρία να αισθανόμαστε λίγο καλύτερα. Ήθελα να πω ότι θα τελειώσουμε την εκπομπή με το πεντάλεπτο του Καλούδη, αλλά δεν έχεις πεντάλεπτο. Το φάγαμε. Έχει όμως τόσα πολλά πράγματα, κωδικά σε παρακαλώ. Ναι, εγώ θα μείνω στην επιστολή του κυρίου Θάνου Μωραϊτη. Τι είπαμε αυτή στην αρχή. Είναι πολύ σημαντική και νομίζω ότι δρομολογεί εξελίξεις και δεν μπόρεσα να συμπληρώσω αυτό που έλεγα. Ναι, αλλά έχεις και τα τηλέφωνα τα καινούργια του Παπανδρέου, του Γιώργου. Α, εντάξει, ναι. Αυτό δεν το έχουμε τσεκάρει, οπότε άσε να σου το πω αύριο. Αυτό για τα τηλέφωνα. Λοιπόν. Πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό, κυρίες και κύριοι, να περιμένετε μέχρι αύριο. Τι πάει να κάνει ο Παπανδρέου και το επιτελείο με το κινητό του τηλέφωνο. Είναι θέμα επικοινωνίας. Δεν είναι τίποτε κακό. Μην φανταστείτε γιατί τώρα τις τελευταίες μέρες... Όχι υποκλοπές πάντως, ας πούμε. Όχι. Τις τελευταίες μέρες γίνονται διάφορα και ακούγονται διάφορα. Δηλαδή, έχουμε και εμείς τρελαθεί. Εκείνο που θέλω να πω, με αυτά που ακούγονται εννοώ, έχουμε τρελαθεί. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει τελικά αυτό το χάσμα που έχει δημιουργηθεί στο ΠΑΣΟΚ, μεγαλώσει ακόμη περισσότερο, υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να χάσει τη δεδηλωμένη η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας. Και εκεί πέρα πλέον δεν θα μιλάμε για αν θα εκλέξει πρόεδρο Δημοκρατίας, μπορεί και να μην μπορέσει να ψηφίσει προϋπολογισμό. Είναι ένα ενδεχόμενο, εάν τελικά ο κύριος Παπανδρέου τραβηχτεί και τραβήξει και τα στελέχη του... Είσαι τελικά ο κινδυνολόγος.
Έτσι μου έλεγε όταν έλεγα θα πάμε σε επέκταση του μνημονίου και μου λε. Όχι, δεν σου έλεγα. Πάμε. Ήμουν ο μόνο που επέμενε και πήγαμε. Εκεί δεν σε έλεγα κινδυνολόγο, σε έλεγα υπερβολικό. Υπερβολικό. Παρόλα αυτά, ναι. Είχα συμφωνήσει μαζί σου. Ναι. Ότι κάπου εκεί. Άλλοι δεν συμφώνησαν μαζί ναι. σου, τελικά, μαζί μα. Τελικά δικαιωθήκαμε. Ναι, λοιπόν, να δυστυχώς, τον ακούτε αδερφό στον Γαλούδι, ξέρει τι λέει. Άσε τώρα που λέω ότι είναι κινδυνολόγο. Παρόλα αυτά, λέει κάτι διότι δεν υπάρχει καπνό χωρί φωτιά. Έτσι δεν είναι. Για να φτάσει στο σημείο να λες αυτό το πράγμα, κάπου έχεις την πληροφορία, η οποία μπορεί να επιβεβαιωθεί, υπάρχει, μπορεί και όχι όμως. Υπάρχει ρεπορτάζ, πραγματικά, και είναι για τον Γιώργο τον Παπανδρέου, που λέει ότι μπορεί να φτάσει μέχρι και το σημείο, ας πούμε, να μην ψηφίσει τον προϋπολογισμό, τραβώντας και τους 6-7 βουλευτές οι οποίοι τον στηρίζουν. Και μάλιστα, είναι 7 όμως. Είναι 7, άλλοι μιλάνε για μεγαλύτερο αριθμό. Εγώ, έτσι όπως το είδα μέσα την πολιτική γεωγραφία μέσα στο Πασόκ, του υπολογίζω και εγώ γύρω στις 7 μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς. Ευχαριστώ τον Παύλο Ρωναούτη που ήταν κοντά μας. Ταλαιπωρήσαμε, περίμενε. Αλλά έζησε όλη την ατμόσφαιρα μέσα στο στούντιο. Ναι, εμείς ευχαριστούμε. Φυσικά το Χάρη Καλούδη, πάντα με τις έγκυρες πληροφορίες. Ξέρω ότι αυτά τα οποία λέει τώρα θα αρχίσει να τα κουβεντιάζετε κάποιοι και κάποιοι θα αρχίσουν να του πετάνε και σπότες. Δεν πειράζει. Όταν τον πιάσετε λάθος. Τότε βρίστε και εμένα. Ελευθερία μου. Στη Βάρδια σου απελευθερώθηκε ο Μουμπάρακ. Ναι, έτσι ακριβώς. Και κάνει τις ανακοινώσεις της και η κυρία Περιστέρη. Η κυρία Περιστέρη, αλλά τον νεκρό δεν ξέρουμε ποιος είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Αύριο θα ξέρουμε. Όχι, δεν θα ξέρουμε. Ποιος ήταν ο νεκρός, θα τα ξέρουμε. Ο κύριος Τασούλας μίλησε, πρόσεξε, το είπα Τασούλα. Δεν τον είπα Ταφούλα. Έλα. Το στάφος που έχει βρει. Να είστε καλά, καλύτερος ο καιρός σήμερα. Ελπίζω και αύριο να συνεχιστεί. Εμείς στις 12:03 θα είμαστε στον αέρα. Ελπίζω χωρίς προβλήματα στον ήχο, στα αρχαιακά φιλμ, τα οποία θα ψάξω πάλι και θα τα βρω. Και ελπίζω να παίξει και ο ήχος. Γεια χαρά σας.